Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2019-2020 στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα καλύψουμε διάφορα θέματα όπως αδιέξοδα, πόροι, cell scripts, θέματα ασφάλειας και προγραμματισμού. Να μην χάνουμε λοιπόν χρόνο και να ξεκινήσουμε με ένα διβλίο που έχω βρει διαθέσιμο στο διαδίκτυο και σας μοιράζω ευθύ στην οθόνη μου. Βλέπετε λοιπόν ένα pdf το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο φέρει τον τίτλο 5 fun project 5 project χαρούμενα ή που σε χαρά για το Raspberry ή αστεία ή ενδιαφέροντα ή ψυχαγωγικά, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις κάτι είναι να παίξεις μαζί του. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο μαθαίνετε το Linux παίζοντας με το Raspberry. Να επιθυμίσω το Raspberry είναι μια πλατφόρμα που ονομάζεται SBC, Single Board Computer. Μια πλατφόρμα που σας την είχα δείξει προηγούμενη διάλεξη. Περίπου όσο ένα κινητό τηλέφωνο, έχει μέσα δυνατότητα, ε, δυνατό, έχει επεξεργαστεί οι τελευταίες εκδόσεις έχουν και 2 GB RAM φέρει διάφορε διάφορες θύρες εισόδου-εξόδου, SDMI, USB κτλ. Μπορείτε να έχετε λοιπόν μια πλήρη εγκατάσταση Linux Ubuntu σε αυτό ή Raspbian, αναλόγως τι θέλετε και να αντικαταστήσετε έναν ογκώδες υπολογιστή με μια μικρή πλακετίτσα. Βέβαια, έρχεται αυτό με κάποιο τίμημα και δεν αναφέρομαι στο οικονομικό τίμημα που κοστίζει περίπου 50 ευρώ, 55 ευρώ. Τα διάφορα e-shops θα δείτε ότι πουλάνε Raspberry Bundles με 55 ευρώ. Αλλά το τίμημα είναι ότι έχει μικρέ υπολογιστικέ απαιτήσει. Δηλαδή, ενώ μπορείτε να δείτε ενδεχομένω ένα βίντεο στο YouTube, αν θελήσετε να παίξετε, όπω λένε στο διαδίκτυο, Crisis, είναι, είναι κλασική ατάκα. Λέει, οκ okay, αυτό ο υπολογιστή, αλλά μπορεί να παίξει Crisis. Ήταν μια ατάκα πριν από αρκετά χρόνια που σηματοδοτούσε ότι ήταν ένα παιχνίδι αυτό αρκετά δύσκολο και απαιτητικό. Η αλήθεια είναι δεν μπορεί να παίξει απαιτητικά παιχνίδια, αλλά έναν προγραμματισμό μπορεί να το κάνετε. Προγραμματισμός εσύ, μια επισκέψη στο διαδίκτυο κτλ. Θα μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια πλατφόρμα. Σε αυτό το βιβλίο μαθαίνετε αυτή την πλατφόρμα φτιάχνοντας κάποια project, το βιβλίο είναι διαθέσιμο ελεύθερα στο διαδίκτυο. Αν το ψάξετε, είναι ε, ε, ένα βιβλίο Creative Commons και μπορείτε να δείτε τα project που έχει. Πάμε λίγο εντάχει να δούμε τι καλύπτει. Καταρχήν, βλέπετε εδώ πέρα ότι σας δίνει εντολές στο τερματικό. Cat, Proc CPU Info, Grab Revision, για να δείτε τι επεξεργαστή έχετε. Αυτό το Proc CPU Info βρίσκεται σε κάθε σύστημα να ανοίξω ένα τερματικό σε κάθε λειτουργικό σύστημα Linux και μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τον επεξεργαστή που έχουμε. Έτσι λοιπόν θα συνδεθώ σε ένα τερματικό OK, FreeBSD. Ε, το πλειάδες, δυστυχώς έχει πέσει ακόμα. Είναι down. Δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό να το σηκώσει. Πρέπει να μεταβώ εγώ εκεί. Θα το δούμε όμω αυτό. Λοιπόν, άρα, ένα άλλο Linux μηχάνημα που έχουμε για παράδειγμα είναι η Andromeda, Το οποίο βέβαια δεν έχετε πρόσβαση εσεί ω φοιτητέ, γιατί είναι μέρο τη συστοιχία του, ε, των slave nodes που ε, εκτελούν τι διεργασίε που υποβάλλονται στα παράλληλα κατανεμένα συστήματα μέσω του κλειάδε. Οι, ε, οι φοιτητέ και όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό και διοικητικό, αλλά δεν το χρησιμοποιούν το διοικητικό, έχουν πρόσβαση στο Ζαφόρα και το Πλιάδε. Λοιπόν, τα δρομέδα. Ένα Linux σύστημα είναι ακριβώ ίδιο με το Πλιάδε. Όχι σε hardware, σε software. Έχει και αυτό ο Ubuntu 14. Μπορούμε λοιπόν να δούμε Brock CPU Info και να δούμε πληροφορίε σχετικά με του επεξεργαστέ που έχει. Γιατί βλέπετε έχει 24 επεξεργαστέ το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι, όπως σας είπα, μέρος μιας συστοιχίας. Αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει 24 επεξεργαστές, 50 GB RAM και είναι ένα από τα slave nodes, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών που υποβάλλονται από το πλειάδες. Αυτά τα κάνουμε όλα στο συστήμα τα παράλληλης επεξεργασία. Βλέπουμε λοιπόν για το συγκεκριμένο επεξεργαστή ότι είναι Intel, Xeon, E5, 2667 και όλες τις σημαίες που υποστηρίζει. Άρα γυρίζουμε το βιβλίο σε οποιοδήποτε Linux σύστημα και στο δικό σας αυτή τη στιγμή, αν το παρακολουθείτε από κάποιο Linux σύστημα, αν έχετε πρόσβαση σε κάποιο Linux σύστημα, δώστε cat proc cpu info για να δείτε στοιχεία σχετικά με τον επεξεργαστή σας. Και εδώ αναφέρει για το Raspberry ότι αν βγάλει κάποια revision σας δείχνει τι boards έχετε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο Raspberry online για να μπορώ να το δούμε, αλλά μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του Raspberry. Power it up. Λοιπόν, το ενεργοποιούμε. Θέλει ένα τροφοδοτικό το οποίο να μπορεί να παρέχει 1,5 Ampere. Γιατί οι τελευταίες εκδόσεις έχουν και Wi-Fi και Bluetooth, οπότε είναι αρκετά απαιτητικέ σε ενέργεια. Έχει διεπαφές διαπαφές εισόδου-εξόδου, GPIO, δηλαδή μπορείτε να συνδέσετε από κινητήρες, από λεντάκια και άλλα περιφερειακά εισόδου-εξόδου. Και προχωράμε παρακάτω, βάζετε, τοποθετείτε ένα keyboard, mouse, HDMI καλώδιο, τροφοδοτικό, micro SD card. Για παράδειγμα, 32 GB είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και αν θέλετε να το συνδέσετε και σε δίκτυο, ένα καλώδιο δικτύου. Στη συνέχεια, ακολουθούν εντολές τερματικού, π.χ. το app get update, όπως ξέρετε, ή όπως ίσως έχετε δει, είναι, ένα, α, είναι μια εντολή η οποία ενημερώνει τον κατάλογο των πακέτων που βρίσκονται στο ε, το λειτουργικό σύστημα. Και στη συνέχεια γίνεται εγκα, η κατάσταση των πακέτων. update install. Το Pabla Y είναι το Pabla Yes παράμετρο να μην σε ρωτάει. Κατευθείαν θεωρείται ότι το θέλεις, Yes. Ενεργοποιούνται OpenGL drivers. Raspberry Configuration. Java, εγκατάσταση Java, είναι εντολέ θερματικού, όπω βλέπετε. Και τέλο παίζει σε, στη γραφική οθόνη που έχει το Raspberry, που έχει συνδέσει με HDMI, το Minecraft. Άρα μπορείτε να παίξετε και κάποια παιχνίδια, όχι βέβαια πολύ απαιτητικά. Και επειδή είναι πλατφόρμα ARM, δεν μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια που έχετε στον υπολογιστή, αν δεν έχουν γίνει αν δεν έχουν μεταγλωτιστεί για ARM. Στη συνέχεια βλέπετε το γραφικό περιβάλλον, εντολές. Και γενικότερα, στείνοντας αυτά τα project, εδώ αναφέρεται πώς να κάνει το Raspberry Pi Media Player με το πρόγραμμα Rasplex. Όλα αυτά είναι open source, ανοιχτού κώδικα, δεν χρειάζεται να αγοράσει κάποιο κάτι. Ασφαλώς έχει αγοράσει το hardware. Αλλά το software το κατεβάζει δωρεάν από τους ιστοχώρους που αναφέρονται σε αυτό εδώ το αρχείο. Και γενικότερα, να, να, το board. Έχει βγει και η έκδοση 4 αυτή τη χρονιά που είμαστε. Άρα μπορεί κάποιο να προμηθευτεί κατευθείαν την τελευταία γενιά. Και γενικότερα είναι project αρκετά ενδιαφέροντα. Βλέπετε ταινίε π.χ. εδώ, κλασική σκηνή από Indiana Jones, που γίνεται να παραγωγεί μέσω του Raspberry σε τηλεόραση 4K. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο όπου μπορεί κάποιος παίζοντα με το Raspberry Pi να γνωρίσει καλύτερα το Linux. Είναι μια καλή ευκαιρία για να ενισχύσετε τις γνώσεις σας στο Linux. Στα λειτουργικά συστήματα που κάνουμε, όπως ξέρετε, από τη μία έχουμε το τερματικό, συνδεόμαστε σε κάποιο Unix server και στο ε, στην ερώτηση που είχα λάβει σχετικά με το ότι το πλειάδε δυστυχώ είναι offline και είναι offline γιατί δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό να το ενεργοποιήσει, να το κάνει online. Άρα πρέπει να μεταβώ εγώ. Γιατί είμαι, είμαι κοζάνη, απλώ τα τα. Ε, οι μετακινήσει, όπω ξέρετε, είναι αρκετά περιορισμένες. Θα δω όμω, θα προσπαθήσω να πάω. Ήθελα να σα πω ότι μαθαίνουμε τερματικό, μαθαίνουμε και προγραμματισμό εσύ. Η γνώση του να ξέρει C si και να ξέρει και Unix μπορεί να συνδυαστεί και στην ασφάλεια. Άτομα που θα θελήσουν να ακολουθήσουν τον δρόμο προς το security auditing, προς την ασφάλιση ή προς την πλευρά του, του penetration testing, του πώς να κάνει δοκιμές διείσδησης σε εταιρείες, ενώ νόμιμες πάντα, κλπ. θα πρέπει να ξέρει ΣΥ και τερματικό. Ας δούμε λοιπόν καταρχήν ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί πριν από ένα χρόνο και θα επανέλθω σχετικά με το C, με γνώση C και τερματικού εν ευθέτω χρόνο, αλλά ας δούμε εδώ πέρα τι αναφέρει αυτό το άρθρο. Αναφέρει λοιπόν ότι στους διαγωνισμούς που γίνονται κατά διαστήματα σε όλο τον κόσμο, διαγωνισμούς τύπου hacking, δηλαδή έρχεται μια εταιρεία και σου φέρνει ένα προϊόν, μπορεί να είναι ένα hardware προϊόν, μπορεί να είναι ένα software προϊόν και σου λέει, αν το κάνεις hacking και καταφέρεις π.χ. και διαβάζεις αυτό το μυστικό αρχείο που είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί κανένα άλλο, τότε θα έχεις κάποιο δώρο. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός είναι ο pound to own. Pound to own, δηλαδή το pound είναι μια λέξη αργό που σημαίνει ότι το, έ, το έφερα στην κυριότητά μου ότι το έκανα πιόνι μου, να το πω έτσι και τα λοιπά. Αυτό το, 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 αντικείμενο ή το λογισμικό. Και πήγανε λοιπόν research duo, δύο άτομα, δύο άτομα που είχαν καλή γνώση Unix, προγραμματισμού και ασφαλώς ασφάλειας και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να κερδίσουν 375.000 δολάρια και επειδή κατάφεραν και έκαναν hacking ένα αυτοκίνητο, Tesla, να κρατήσουν και το αυτοκίνητο. Στον διαγωνισμό αυτό, ό,τι έκανε hacking είχε από εναποτερία. Ό,τι έκανε hacking, το έπαιρνε ω δώρο. Οπότε αυτοί, όπω βλέπετε, hacked the Tesla car, μπήκανε μέσα στο Tesla car μέσω του browser. Τώρα, για την ασφάλεια, ασφαλώ πρέπει να έχετε μια ευρύτητα γνώσεων. Δεν αρκεί μόνο να ξέρεις. Πρέπει να ξέρει και PHP και SQL και δίκτυα. Αυτή λοιπόν μέσα του browser, μέσω κάποιου. JavaScript exploit, κατάφεραν και χτύπησαν το entertainment system και έκαναν hacking και πήραν λοιπόν αυτό το δώρο. Άρα η ασφάλεια αποδίδει. Βέβαια, για κάθε μία επιτυχημένη περίπτωση που κάποιο έκανε hacking, υπάρχουν χιλιάδε αποτυχημένε περιπτώσει που κανεί δεν κατάφερε τίποτα. Και κάποια άτομα έχουν δαπανίσει πολύ χρόνο και δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν αυτή τη δημοσιότητα. Βέβαια, η γνώση ποτέ δεν πάει χαμένη. Ε? Δηλαδή, κάποιο που έχει στέρεες βάσεις μπορεί να πετύχει στην ασφάλεια. Ε, απλώς θα σας δείξω και κάποιο παρακάτω ότι κάποιοι κατάφεραν και κάνουν ε, ε, hacking σε Windows 10 και πήραν δώρο ένα software Windows 10. Ίσως δεν συγκρίνεται σε σχέση με το να κάνει hacking το Tesla, αλλά κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, όσοι κάνουν hacking, κέρδισαν κάτι. Λοιπόν, αυτός είναι αυτό, ε, ο διαγωνισμός. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι διαγωνισμοί, μπορείτε να τους ψάξει κάποιος. να σας ανοίξω αυτό το αρχείο ε, από, από κάποιο website αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα που είχε δημιουργηθεί ε, τύπου botnet το οποίο επιτρέπει να σαρώσει διάφορα δίκτυα και να κάνει κάποια hacking και υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ανάλυση αυτό το πρόγραμμα. Και βλέπετε λοιπόν ότι φέρνει αυτό το πρόγραμμα και το κάνει more, να δει τι πρόγραμμα είναι, πώς κάνει το hacking. Βλέπετε εντολές bus. Για παράδειγμα, ας δούμε την πρώτη γραμμή. CD, διαγώνιο TMP, μπαίνει στο κατάλογο TMP. Αν δεν υπάρχει, or, αυτό το or δεν είναι το pipeline, δεν είναι το κατακόρυφο που σημαίνει μία εντολή συνδέεται στην άλλη. Αυτό σημαίνει ότι αν αποτύχει η πρώτη εντολή, εκτελεί την επόμενη. CD run. Αν αποτύχει αυτή, εκτελεί την επόμενη. CD ment. Βέβαια, yeah. κάποιο μπορεί να θέσει το ερώτημα γιατί να το κάνουμε αυτό. Και αυτό θα σας πω τώρα με την εμπειρία πώς γίνεται. Ε, γιατί πράγματι εσείς τώρα πρώτη φορά βλέπετε μια τέτοια δομή. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή εγώ, όπως ξέρετε, σας έχω αναφέρει πολλές φορές, διαχειρίζομαι συστήματα από τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, αυτό που κάνει εδώ πέρα έχει ως εξή. Θέλει να βρει ένα working directory προκειμένου να φέρει κάποιο πρόγραμμα για να το εκτελέσει και στη συνέχεια να μπορέσει να, με αυτή την εκτέλεση να αποκτήσει, να κάνει ένα leverage πως λέμε, δηλαδή να, να έχει ένα υπομόχλιο για να ανεβάσει τα δικαιώματά του από ένας απλό nobody, από τον χρήστη τον nobody σε κανονικό χρήστη πρώτο επίπεδο και μετά σε root. Άρα λοιπόν ψάχνει ένα directory. Υπάρχει το tmp. Αν υπάρχει το tmp θα μπει στο tmp και η εντολή από, να το αλλάξω χρώμα, η εντολή από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο, γιατί μετά τελειώνει, θα έχει ολοκληρωθεί. Άρα εδώ ψάχνει έναν κατάλογο. Έχει σειρά προτίμηση. Ξεκινάει. Υπάρχει ο TMP. Όχι. Υπάρχει ο VARAN. Όχι. Υπάρχει το MNT. Αν υπάρχει, οπότε σταματάει εκτέλεση και πάμε στο επόμενο βήμα. Και γιατί αυτού του καταλόγου. Γιατί αυτοί είναι οι κατάλογοι που σχεδόν στο 99,9% των περιπτώσεων υπάρχουν. Δηλαδή και στο, στο δικό μα σερβερ, και στο πλιάδε, και στο αφορά. είτε είναι FreeBSD, είτε είναι Ubuntu, υπάρχουν αυτοί οι σερβέρ. Άρα βλέπουμε ότι ψάχνει να βρει έναν κατάλογο να ξεκινήσει. Στη συνέχεια, εκτελείται η πρώτη γραμμή. Βρήκε κάποιον κατάλογο. Έστω βρήκε το TMP. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρει τον TMP. Το επόμενο είναι να φέρει από ένα δικό του σερβερ. Ο ασφαλώ δεν είναι η διεύθυνση του σπιτιού του, ε, μην τον πιάσουν κιόλα. Αυτή η διεύθυνση μπορεί να είναι μια διεύθυνση η οποία είτε έχει γίνει ήδη hacked και τη χρησιμοποιεί ω προσωρινή αποθήκη προγραμμάτων, είτε πήγε σε ένα site VPS, Virtual Private Server, με 5 δολάρια το μήνα. Τώρα έχει πέσει τιμή, νομίζω είναι 4 δολάρια ο μήνα. Μπορεί να έχει μια δικιά σου IP και μάλιστα αν πληρώσει και με Bitcoin, είναι ακόμα καλύτερα, είναι μη ηχνηλατούμενο. Φέρνει λοιπόν πρώτα αυτό το πρόγραμμα. Το εκτελεί chmod, το κάνει εκτελέσιμο, ξέρουμε το chmod, και συνέχεια το εκτελεί. Όσο εκτελείται, σε εκείνη τη στιγμή παραμένει εκτέλεση. Κάποια στιγμή όμως, δεν ε, σταματάει να εκτελείται. Για παράδειγμα, ε, έγινε exit, quit, ή σκοτώθηκε με κάποιο kill. Οπότε, μόλι σκοτωθεί, αμέσω εκτελείται εντολή RM και διαγράφεται αυτό το πρόγραμμα. Άρα, διέγραψε το ίχνο ότι έγινε κάτι. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε πάρα πολλέ εντολέ. Κοιτάξτε, θα πει κάποιο τι είναι αυτό, τι, τι, είναι αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, κύριε καθηγητά, μπορεί να ρωτήσει κάποιο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτά εδώ τα προγράμματα, καταρχήν, αυτό τα έχει ονομάσει έτσι για να μην μπορεί να καταλάβει και τι είναι. Δηλαδή, αν έλεγε εδώ πέρα, π.χ. Ένα, ένα όνομα της μορφής my super hacked exploit for Linux servers, εντάξει. Έκανε μπάμα, γιατί αυτά τα request καταγράφονται σε κάποιο server. Αμέσω κλακ, θα τον ήξαμε. Θα τον βρίσκαμε. Θα τον βρίσκαμε, δηλαδή, εννοώ τα προγράμματα που κάνουν parsing τα log files. Άρα, βάζει ακαταλαβίστικα. Λέει, τι να είναι αυτό το ERGQ, τι είναι το άλλο, τι είναι το VTH κτλ. Ωραία. Άρα, λοιπόν, βάζει obfuscated, δηλαδή... Το obfuscate σημαίνει συγκεχημένα ονόματα. Και το κάθε όνομα αυτό είναι κάτι διαφορετικό και δεν είναι όλα ακριβώ το ίδιο. Το κάθε exploit προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια διαφορετική αδυναμία. Εκτελείται πρώτο το, α, αυτό το κομμάτι. Μπορεί αυτό, για παράδειγμα, να, να προσπαθεί να κάνει ε, ε, κάποιο hacking, δηλαδή να εκμεταλλευτεί αδυναμία του SSH. Το εκτελεί. Αν εδώ πετύχει, τότε το έχουμε. Αν δεν πετύχει, σημαίνει απέτυχε η εκτέλεση αυτού του exploit, άρα διαγράφεται. Εκτελείται το επόμενο. Το επόμενο μπορεί να είναι μια αδυναμία π.χ. στο NFS Server. Δηλαδή όλα αυτά είναι προγράμματα που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αδυναμίε. Αν εκτελεστεί και πετύχει αδυναμία, συνήθω όταν πετυχαίνει η αδυναμία, ανοίγει κάποιο listening socket με cell που περιμένει, αυτό που ονομάζουμε ένα remote cell. Αλλιώ το διαγράφει. Άρα όλα αυτά είναι exploits. Αν κανένα δεν πετύχει, τελικά τίποτα δεν θα έχει γίνει. Εντάξει. Γι' αυτό είναι ένα λόγο να κρατάμε πάντα update τα συστήματα. Γιατί αν έχουμε, για παράδειγμα, ένα παλιό πρόγραμμα SSH, μπορεί κάποιο από αυτά τα exploits να χτυπάει το SSH. Γιατί όλα τα προγράμματα έχουν κάποια στιγμή στη ζωή του exploits. Ακόμα και το screen, το terminal multiplexer που χρησιμοποιούμε στον προγραμματισμό πριν από αρκετά χρόνια. 10-15? Είχε exploit και μπορούσε κάποιο να γίνει root, εκτελούντα το screen. Υπάρχουν λοιπόν πολλά exploits σε όλα τα προγράμματα. Send mail, NFS, οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Απάτσι. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν exploits. Οπότε, αν έχει καμιά παλιά έκδοση, είσαι ευάλωτο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ κάποια θέματα. Στη συνέχεια, ε, ε, εδώ εμφανίζονται τα χάσει αυτών των προγραμμάτων. Τα χάσει, θα τα γνωρίζετε την ασφάλεια, είναι η συναρτή σύνοψη που αναφέρουμε. Για παράδειγμα, να σα δείξω μια συνάρτηση σύνοψη. Κοιτάξτε, γράφω το επίθετό μου. Αν το περάσω από την συνάρτηση σύνοψη, για παράδειγμα, MT5 SAM, μου βγάζει αυτό εδώ τον αριθμό. Αυτό ο αριθμό είναι ο αριθμό σύνοψη. Αν αλλάξει ένα, ένα οποιοδήποτε χαρακτήρα από αυτό εδώ πέρα, δηλαδή το βάζω κεφαλαίο το α για παράδειγμα, θα δείτε ότι γίνεται τελείω διαφορετικό αυτό το string. Και με αυτόν τον τρόπο θυκεύονται και οι κωδικοί που θα δείτε στην ασφάλεια. Δηλαδή τα passwords δεν φέρουν τι λέξει, αλλά το hash. Και τι είναι το ιδιαίτερο αυτού του hash, είναι ότι ενώ το one way, δηλαδή από το καθαρό string να πάμε στο hash είναι πολύ εύκολο, το ανάποδο, δηλαδή από το χάστ να πάμε πίσω στον κωδικό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι λοιπόν, στο report δείχνει τα διάφορα χάσει αυτών των προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι όλα είναι διαφορετικά. Άρα η αρχική υπόθεση που κάναμε ότι όλα αυτά είναι διαφορετικά exploits και προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό είναι επιτυχημένη. Είναι σωστή, αληθή. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι διαφορετικά προγράμματα. Όλα αυτά προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Στη συνέχεια, ε, βλέπει κάποιους καταλόγους. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ε, χρησιμοποιεί σε μία άλλη έκδοση εκτός από το WGET και το FTPGET, γιατί μπορεί να πει το WGET είναι ένα επιπρόσθετο πακέτο. Δεν εκα, καθίσατε κάθε φορά. Άρα, δοκιμάζει κάποιο άλλο πρόγραμμα, FTPGET, που βάζει βέβαια και την IP του, βάζει ε, το αρχείο, το local file, ότι ήρει e και το... Ε, και το file name που θα αποθηκευτεί στον τοπικό δίσκο. Mode 777, το κάνει τελείω και εκτελέσιμο, read, write, execute, το εκτελεί και το διαγράφει. Και συνεχίζει αυτή η εκτέλεση και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Θα... Θυμάστε που είχα πει ότι είναι πολλά εκτελέσιμα. Yeah. Είναι πολλά εκτελέσιμα γιατί στοχεύει διαφορετικέ αρχιτεκτονικέ. Α πούμε το πρώτο εκτελέσιμο, αυτό είναι report που έγινε από έναν security auditor. Κατά διαστήματα Εμεί οι διαχειριστέ, και εγώ προσωπικά έχω κάνει auditing στου servers, όταν κάποιο μπαίνει σε ένα hacked server, αφήνει κάποια ίχνη. Εγώ λοιπόν, όταν ανακάλυψα τι ελάχιστε μεν φορέ, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσει που μπήκανε σε σερβερ του Πανεπιστημίου, του τμήματο κτλ., αυτά τα αρχεία, τα residual files, τα υπολοιπόμενα υπολ... αρχεία που έχουν μείνει, γιατί δεν διαγράφηκε για παράδειγμα το αρχείο και εγώ τα έχω εξετάσει με αυτή τη διαδικασία. Και έχω εγώ, και εγώ τι προσωπικέ μου σημειώσει, όπω αυτό ακριβώ ο, 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 ερευνητής ο ερευνητή ασφαλεία. Λοιπόν, το πρώτο αρχείο, κοιτάξτε, είναι κλασικό 8386 version 1. Κοιτάξτε ότι είναι statically linked. Statically linked σημαίνει ότι δεν χρειάζεται δυναμικέ βιβλιοθήκε. Α θυμηθούμε τρει διαλέξει πιο πριν στα λειτουργικά συστήματα. Είχαμε πει, για παράδειγμα, ότι ένα αρχείο, όπως το BIN LS, έχει μέγεθος στο FreeBSD, συγκεκριμένα, 40 KB. Υπάρχει όμως και το LS, το οποίο, κοιτάξτε, έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Είναι στο MB. Τώρα βέβαια δεν θα ρωτήσω ποιο θυμάται για ποιο λόγο το είχαμε πει. Απλώ εντάχει για λόγου πληρότητα, γιατί σίγουρα έχουν έρθει νέοι φοιτητέ που δεν είχαν παρακολουθήσει την διάλεξη την δεύτερη που είχαμε κάνει στην αίθουσα. Αυτό το LS, αν το δούμε, LDD λοιπόν, List Dynamic Link Libraries, έχει δυναμικές εξαρτήσεις. Απαιτεί για την εκτέλεσή του αυτές τις τρεις βιβλιοθήκες. Ενώ το άλλο αρχείο είναι στατικό, δεν είναι δυναμικό. Σημαίνει δεν έχει καμία εξάρτηση. Δηλαδή αυτό το αντιγράφουμε, όχι αυτό, συγγνώμη, αυτό το RESQLS που δεν έχει εξαρτήσει, είναι τελείω portable. Το αντιγράφει, το βάζει σε οποιοδήποτε FreeBSD σύστημα που υποστηρίζει, βέβαια, ε, τα κατάλληλα συσκόμψη και εκτελείται. Δηλαδή, αυτό που το έκανα κομπάιλ στο FreeBSD 12,1 που έχω αυτή τη στιγμή, αν το, το μεταφέρω σε FreeBSD 10, θα λειτουργήσει. Αυτό το δυναμικό BNLS μπορεί να μην λειτουργήσει, γιατί το FreeBSD 10 μπορεί να μην έχει την έκδοση 9 του LibUtil, μπορεί να έχει την έκδοση 8, άρα θα έχει πρόβλημα. Άρα το στατικό σημαίνει εκτελείται παντού. Και γι' αυτό λοιπόν ο, ο hacker χρησιμοποιεί ένα στατικό εκτελέσιμο. Δηλαδή το αντιγράφει και παίζει. Δεν, δεν βασίζεται σε καμιά βιβλιοθήκη. Μπορεί να μην έχει καμιά βιβλιοθήκε. Και στη συνέχεια ε, το εκτελεί όπω βλέπετε για διάφορε εκδόσει. Αυτό είναι για έκδοση Intel, για έκδοση ARM. Για, όλα, ή Linux είναι βέβαια. Για Spark, για 64 bit για ARM αρχιτεκτονικής version 1, για ARM ABI, για PowerPC. Κοιτάξτε πόσες πλατφόρμες, δηλαδή έχει το ίδιο ε, πηγαίο κώδικα εσύ, τον έχει κάνει compile. Και αυτό όπως ονομάζουμε στα ενσωματωμένα συστήματα, επιθυμίζω ότι τα ενσωματωμένα συστήματα είναι μάθημα επιλογής ανωτέρου εξαμήνου, το οποίο διδάσκω εδώ στο τμήμα. Έχω γράψει και δύο βιβλία και όλα για τα ενσωματωμένα συστήματα και είναι από τα αγαπημένα μου μαθήματα γιατί αυτό είναι το επιστέγασμα όλων των γνώσεων που έχουμε από τα δικά μου μαθήματα. Δηλαδή και υλικό, δηλαδή και συνδέεται με την αρχιτεκτονική και λειτουργικά συστήματα και διεπαφές και το καθεξής. Είναι ένα ωραίο μάθημα, αρκετά εκπαιδευτικό και θα το έλεγα χομπίστικο. Κάποιος που του αρέσει να κατασκευάζει και να δημιουργεί αρχεία και να δημιουργήσει, συγγνώμη, διάβασα τώρα το chat. Να κατασκευάζει και να δημιουργεί ενσωματωμένα συστήματα. Υπάρχουν βέβαια οι διαλέξει, εννοείται στο ίντερνετ και στην ιστοσελίδα μου και με πολύ πληροφοριακό υλικό, αλλά η εμπειρία του να έρχεσαι μέσα στο εργαστήριο που είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που έχω φέρει εξοπλισμό και από δωρεέ βέβαια από εταιρείε. Εδώ πέρα μπορούμε και κάνουμε πολύ ωραίε κατασκευέ. Και όταν φτάσετε στο εξάμεινο να το επιλέξετε, περάστε και από εδώ πέρα να το συζητήσουμε, να δείτε. Πόσο, πόσο ενδιαφέρον και πόσο χρήσιμο θα είναι και αυτό το μάθημα. Λοιπόν, compile. λοιπόν. Έχει κάνει λοιπόν ε, compile για άλλες αρχιτεκτονικές και εκτελείται όπως βλέπετε για αυτές τις διάφορες αρχιτεκτονικές. Βέβαια, παρατηρούμε ότι δεν έχει FreeBSD. Ένας λόγος που εγώ έχω επιλέξει FreeBSD για τον κεντρικό σερβερ του πανεπιστημίου του τμήματος βασικά, αλλά και του Πανεπιστημίο χρησιμοποιούμε FreeBSD, όπω με έχουν ενημερώσει από τον ΟΚ. Αλλά για το δικό μα τμήμα που διαχειρίζομαι του servers, έχουμε FreeBSD, προκειμένου να υπάρχει αυξημένη ασφάλεια. Γιατί η κοινότητα του Linux είναι αρκετά δημοφιλή. Οπότε όλοι οι hackers στοχεύουν σε Linux, γιατί έχει μεγαλύτερο impact. Ένα exploit να κάνει, μπορεί να χτυπήσει εκατοντάδε servers σε Linux. Ενώ σε FreeBSD είναι τόσο περιορισμένη κοινότητα. Και παράδειγμα, εδώ στην ενώ υπάρχει συλλογό Linux, FreeBSD είμαστε δύο άτομα που γνωρίζουμε. Και ένα ένας συνάδελφό μου έχει φύγει κιόλα στο εξωτερικό, εργάζεται στη Γαλλία. Άρα τα άτομα που, που είναι FreeBSD administrators είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Τα FreeBSD δεν έχουν μεγάλη απήχηση, γιατί απαιτεί μια ευρύτητα γνώσεων σε επίπεδο τερματικού, ενώ το Linux είναι πιο user-friendly. Γι' αυτό ο κόσμο δεν τα προτιμάει. Έτσι λοιπόν όμως δεν τα προτιμάει και δεν κάνει και hacking. Γι' αυτό σε σύστημα FreeBSD πολύ δύσκολα θα μπει κάποιο. Ενώ στο Linux πιο εύκολα γίνεται το hacking. Αλλά το Under the Cell, το τερματικό, είναι κλασικά το ίδιο. GCC στο ένα, GCC στο άλλο, GNU Tools στο ένα, GNU Tools στο άλλο, ελεύθερο λογισμικό, δεν έχει κάποια άλλη διαφορά Πακούσατε ότι είναι άλλη αρχιτεκτονική. Δεν έχει εδώ FreeBSD όπω είδαμε. Και συνεχίζεται αυτή η εκτέλεση όπως βλέπετε και ούτω καθεξή. Εντάξει, απλώ είναι και κάποιε IP που χτυπάει. Δηλαδή, εδώ τώρα χτυπάει όλε τι IP 119-151, τι 100% είναι placeholder, δηλαδή είναι μέσα σε ένα for loop και λέει από ένα ως, από ένα 254, από ένα 254. Οπότε εδώ καταλαβαίνετε ότι χτυπάει 65.535 διαφορετικά μηχανήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το αρχείο. Άρα, ελπίζω να καταλάβατε ότι η γνώση του τερματικού είναι δύναμη. Και θα το ξαναπώ, γιατί ποτέ δεν κουράζουμε το λέω, ότι φοιτητέ που μάθανε τι γνώσει από αυτό το μάθημα, τα λειτουργικά συστήματα και γίνανε ε, αρκετά εξειδικευμένοι και άνετοι στη χρήση του τερματικού, βρήκανε εύκολα εργασία έξω. Δηλαδή τα λειτουργικά συστήματα και ιδιαίτερα η πολύ καλή γνώση προγραμματισμού, ανάπτυξη, debugging στο τερματικό είναι ένα όπλο στον επαγγελματικό σας δρόμο, στην φαρέτρα των δεξιοτήτων που θα φέρετε όταν φύγετε από εδώ πέρα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Και βλέπετε ότι δεν συνδέεται μόνο με τον προγραμματισμό. Ας πούμε, είδατε τώρα με την ασφάλεια. Και με άλλα θέματα συνδέεται η γνώση του τερματικού. Λοιπόν, ας ανοίξω και μία σελίδα υπάρχει π.χ. αυτή η διεύθυνση στο, στο, GitHub Malicious Samples, όπου κάποιο έχει βρει διάφορα αρχεία Malicious Samples, για παράδειγμα, για να δούμε αυτό το αρχείο, ένα πρόγραμμα σε εσύ, το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι για να τα εκτελέσετε στη σπίτι σα ή αν τα εκτελέσετε, πρέπει να τα εκτελέσετε σε ένα αρκετά προστατευμένο περιβάλλον, προκειμένου να μην κολλήσετε το αντίστοιχο ιό, virus, trojan. Εδώ λοιπόν, όπω αναφέρει αυτό το Τρόγιαν, που κάποιο κατάφερε και το συγκέντρωσε, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι και εύκολο να βρει αυτά τα, τα εργαλεία που γίνεται hacking, γιατί αυτό είναι ένα custom hacked script, το οποίο το κατάφερε κάποιο, το βρήκε κάποια στιγμή στο σερβέρ του, για παράδειγμα, και το ανέβασε σε αυτό το, 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 το repository, στο GitHub. Δηλαδή, κάποιο hacker, τα εργαλεία του δεν τα δίνει ελεύθερα, παιδιά, κατεβάστε hacker, ή αν τα δίνει. Τότε δεν έχουν αξία γιατί τα έχουν όλοι. Άρα ξέρει πώ να προστατευτεί. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί hackers και αναφέρουμε στου Black Hatters, δηλαδή σε αυτού που ε, είναι, αν, αν ξέρετε από Star Wars, στ, στο Dark Side, στη σκοτεινή πλευρά ε, τη ηθικής και τη δικαιοσύνη. Αυτοί λοιπόν δεν τα δίνουν τα exploit γιατί βγάζουν λεφτά από αυτά. Οι, οι, οι Black hackers. αυτοί που φοράνε το μαύρο καπέλο. Ε, βγάζουν λεφτά από τα exploit που κάνουν. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να τα πουλάνε, ενώ βέβαια υπάρχουν και οι white hackers, οι οποίοι είναι από την άλλη πλευρά και προστατεύουν τα συστήματα με ηθική, με, σύμφωνα με την νομοθεσία και καθεξής. Λοιπόν, εδώ, αυτό το exploit, βλέπετε, αυτό, αυτό το exploit όπως βλέπετε σε C, κλασικά, θα ανέβει βέβαια η διάλεξη, Κάποιο μπορεί να ε, δει και τη διεύθυνση πάνω που είναι, και στη συνέχεια σε, αυτή εδώ, σε, αυτό εδώ το πρόγραμμα, όπως βλέπετε, στέλνει κάποια strings, λαμβάνει. Τώρα είναι κλασική, κλασικό πρόγραμμα σε C. Δηλαδή, βλέπετε ότι κάπου ανοίγει ένα server, για παράδειγμα, για να δέχεται εντολέ. Αυτά εδώ που βλέπετε, send που στέλνει, είναι headers τύπου HTTP. Δηλαδή, βλέπετε HTTP έκδοση 1.0, RNE. Το RNE είναι το 10-13 που βλέπαμε στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, δηλαδή αλλαγή γραμμή carriage return. Στην επόμενη γραμμή, λοιπόν, γράφει connection keep alive. Κράτα τη σύνδεση ανοιχτή. User agent, το string αναγνώριση του συγκεκριμένου. Και βλέπετε ότι αυτό, αυτό το πρόγραμμα, ψευδό στέλνει το string ότι είναι το Mozilla. Το Firefox. Οπότε κάποιο άλλο, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται, κάποιο μπορεί να έχει ένα IDS, Intrusion Detection System, που να κοιτάει τα headers. Και αν εδώ στο user agent έστελνε για παράδειγμα ε, Mixos Agent, όπου θα βαρούσε το ID. θα πει αυτό δεν είναι αποδεκτό. Εγώ ξέρω Firefox, εγώ ξέρω Chrome, Opera, Άντε, πώ browser, τελος παντων πάντων. Τρει-τέσσερι βασικού browser, αλλά ο, αν ήταν κάτι άκυρο, θα χτυπούσε το IDS, Intrusion Detection System, και θα έλεγε: Όπε εδώ είναι ιό. Το Intrusion Detection System και συγκεκριμένα το Network Intrusion System κοιτάει τα πακέτα καθώ ταξιδεύουν. Και επειδή. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι κρυπτογραφημένο, δεν το στέλνει από port HTTPS 443. Μπορεί κάποιος με ένα TCP dump να μπορεί να βλέπει το traffic καθώς διέρχεται από το host που είναι το network intrusion detection system, System. Και άρα θα βαρούσε alarm ότι είναι μία αποδεκτό user agent. Βλέπετε εδώ πώς κάνει send socket, διαβάζει πληροφορίες, στέλνει πληροφορίες στο εργαστήριο, 9 ή 10 του μαθήματό μα, μαθαίνουμε και εμεί πώ να δημιουργούμε ένα socket, network socket και να κάνουμε μια client server εφαρμογή. Και κάποιον που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, υπάρχει έτοιμο template που έχω ανεβάσει στο E-Class, στην περιοχή ε, του μαθήματο, όπου μπορεί να κατεβάσει κάποιο έτοιμο template, client server, και να έχει αυτή την επικοινωνία. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, που είναι αρκετά μεγάλο, αλλά εν είναι αρκετά κατανοητό, μπορεί κάποιο να το μελετήσει και να το τροποποιήσει προκειμένου να κάνει κάτι διαφορετικό, χρησιμοποιεί τι δομέ αυτές αυτέ όλε που θα μάθουμε σε αυτό το, 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 εργαστήριο. Το εργαστήριο λοιπόν που έχει, αποστολή, που έχει το TCP, Send και Receive. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω να δούμε τι άλλα μαλίσους exploits υπάρχουν. Ε, για παράδειγμα, ένα άλλο αρχείο σε C, Για να το ανοίξω και αυτό. Αυτό λοιπόν όπως βλέπετε, σαρώνει SSH, κάνει brute επιθέσεις και βέβαια μόλις καταφέρει και πάρει την επίθεση, μετά το κολλάει αυτό και γίνεται spread προσταθεί να κολλήσει και άλλου σερβερ. Βλέπετε κάποιες εδώ ε, μεταβλητές που έχει θέσει. Έχει κάποιο μενού αναλόγως στο τι case έχει ζητήσει ο χρήστης και το καθεξής. Λοιπόν, ο σκοπός δεν είναι βέβαια να μάθουμε να κάνουμε exploits, απλώς εγκυκλοπεδικά σας μεταφέρω αυτές τις γνώσεις για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τη σημαντικότητα του να ξέρει κάποιος C, τερματικό, Unix. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Και να δούμε, είπαμε για το Botnet. Να σας δείξω, μια που είπαμε μια προγραμματισμό. Κάποια αρχεία που έχω ανεβάσει στο e και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Unix Power Tools. Αυτό είναι υλικό από ένα φροντιστήριο που είχε γίνει στο University of Hunterfeld, Short Course Notes, το 1996. Το πρώτο ερώτημα. Κάτσε εδώ, 96, 2000, έχουν περάσει 24 χρόνια. Ναι, 96, 6, 16, ναι. 24 χρόνια. Και ισχύουν ακόμα, πράγματι. Και ξέρετε, αυτό είναι το ωραίο με το Unix. Ότι το Unix δεν έχει αλλάξει τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Ενώ Windows συνεχώ βλέπουμε άλλε εκδόσει, αλλάζουν πράγματα. Ενώ βλέπουμε και άλλα λειτουργικά συστήματα, Mac, OS κτλ. Το Linux και το FreeBSD, το Unix δηλαδή, παραμένει στι ίδιε βασικέ αρχέ. Και ξέρετε, είναι οι, οι βασικέ αρχέ τη πόλα. Πόλα. Πόλα θα μπει κάποιο. Τι σημαίνει πόλα, Πόλα σημαίνει principle of least astonishment. Δηλαδή η αρχή της ελάχιστης έκπληξης. Που σημαίνει ότι όταν χειρίζεσαι ένα λειτουργικό σύστημα, ο χρήστη το συνηθίζει. Ξέρει να το χρησιμοποιεί. Αν μετά από ένα χρόνο βγει η επόμενη έκδοση και τα έχει αλλάξει όλα δραστικά, δηλαδή εκεί που είχε ένα start menu κάτω που λέει ο λόγο στα Windows, το, το έκανε όπω τα Windows 8, tile based, δηλαδή μια οθόνη που είχε 500 tiles και είχε γίνει άλλο tablet, τότε η πρώτη έκπληξη, φανταστείτε το χρήστη, κοιτάει, μπορεί να λέει, κοιτάει πίσω, λέει, τι, είναι, τι είναι αυτό, είναι το πόλα. Μόλις υπέπεσε στο πρόβλημα της ε, απότομης αλλαγής του πληθυσμού συστήματος και αυτόματα ήταν μια αντίδραση. Ε, τι είναι αυτό. Είναι φυσιολογική αντίδραση. Γιατί γενικότερα οι άνθρωποι θέλουν τη ρουτίνα τους. Γι' αυτό και τώρα, αυτούς τους καιρούς που είμαστε, ε, η συμβουλή προς όλους μας, είναι προκειμένου να διατηρήσετε μια ψυχολογική ισορροπία, διατηρήσετε μια ρουτίνα. Ξυπνήσετε το πρωί. Ό,τι ώρα θα ξυπνούσατε. Ε, μαγειρέψτε, κάντε κάτι, κινηθείτε. Μην είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στον καναπέ γιατί σα αλλάζει τη ρουτίνα. Άρα λοιπόν, η ρουτίνα είναι πολύ σημαντική, η συνήθεια είναι πολύ σημαντική και η τυπική χρήση ενό λειτουργικού συστήματο που έχει μάθει κάποιο πώ να το χρησιμοποιεί είναι σημαντικό. Δεν γίνεται να το αλλάζουμε. Γι' αυτό γίνονται και ολόκληρα σεμινάρια. Αν θέλει κάποιο οργανισμό να επιβάλλει κάποιε αλλαγέ, είναι, ξέρετε, ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο MBA που ονομάζεται Change Management, η διαχείριση τη αλλαγή. Δηλαδή, κάποιο, ας πούμε, έρχεται ε, ο, ένας ένα διευθυντή καινούριο και λέει: Από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε <Κι> έτσι. Π.χ. κάθε πρωί θα κάνουμε το γνωστό meeting των πέντε λεπτών θα αναφέρω καθένα τι γίνεται. Ενώ αν δεν το κάνουν αυτό, είναι μια απότομη αλλαγή. Άρα λοιπόν, απαιτείται μια διαχείριση αυτή τη αλλαγή. Πώ θα το μεταφέρει σιγά-σιγά. Δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή εν μία νυχτή πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ομοίω και στα λειτουργικά συστήματα. Στα Windows γίνονται συνεχώ αλλαγέ. Βέβαια, το τελευταίο καιρό έχει ε, ισορροπήσει κάπω το πράγμα με τη Windows σημαία στο κλασικό σημείο, το Star κτλ. Εν τούτη όμω, συνεχώ βλέπουμε και νέα πράγματα. Δηλαδή, όλοι μα στα Windows 10, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε, ξέραμε από τα Windows XP, από τα Windows 7, ότι ήταν κάποιε ρυθμίσει σοτάδε μενού. Και τώρα δεν είναι σοτάδε μενού. Και ψάχνουμε πού είναι αυτέ οι ρυθμίσει. Τι ψάχνουμε. Αυτό είναι πόλα. Είναι πόλα γιατί ε, είναι, μάλλον, ε, καταστρατήγηση τη πόλα. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ε, πού έχει μεταφερθεί κάτι. Στο Unix δεν υπάρχει αυτό. Δεν έρχεται καμία astonishment. Αν ξέρει το Unix, και σα δίνω εγγύηση, αν μάθετε το Unix σήμερα και σε 20 χρόνια πάλι το ίδιο θα είναι. Το ίδιο θα είναι βέβαια οι εντολέ. Δεν σημαίνει ότι θα έχει, το GUI θα είναι πιο ωραίο ενδεχομένω, θα έχει περισσότερα εργαλεία, αλλά είναι μια επένδυση το να ξέρει Unix. Ε, βέβαια, κάποιε εταιρείε όπω για παράδειγμα ε, Debian έχουν αποφασίσει να κάνουν κάποιε αλλαγέ στα αρχεία εκκίνησης του συστήματο εισαγάγοντας το Systemd. System D είναι ένας δαίμονας που ξεκινάει όλο το σύστημα και κάποιο που ήξερε από παλιά το ότι ο Linux έχει π.χ. αυτά τα αρχεία εκείνης του σύστηματο, τώρα ψάχνει να βρει με το System D πώς να το κάνει. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω το System D, μ' αρέσει το System D, αλλά αναπόφεκτα το χρησιμοποιώ. Δηλαδή έχει ξεφύγει λίγο από τον τρόπο διαχείρισης τον κλασικό που είχαμε κάποτε που βρίσκονται τα αρχεία αρχικοποίησης στο etc-init.d για παράδειγμα και χρησιμοποιεί ε, αυτό το binary πια, το systemd δαίμονα, που έχει binary log files και γενικότερα υπάρχει ένα μπέρδεμα γι' αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινότητα του ίντερνετ σχετικά με το αν αυτή η απόφαση ήταν σωστή ή όχι. Και υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Αυτοί που λένε όχι, γιατί αλλάξατε το πώς ξεκινάει το σύστημα, και οι άλλοι που λέει καιρός να γίνει πιο σύγχρονο το λειτουργικό σύστημα και να μην έχει τον ίδιο τρόπο εκκίνησης που είχε τη δεκαετία του 80. Έρχονται οι άλλοι. Ναι, αλλά λειτουργούσε μια χαρά και το ξέραν όλοι. Πόλα κτλ. Έρχονται οι άλλοι. Λένε, όχι, θέλουμε να είναι ε, διπλάσιο, ε, διπλάσιο χρόνο, ο, μάλλον να είναι δύο φορέ πιο γρήγορη στην εκκίνηση. Γι' αυτό άλλαξαν το σύστημα. Θέλω λοιπόν, πάντων, είναι μια α, ατέρμονη συζήτηση το σύστημα. Ακόμα και τώρα, αν ψάξετε System D, θα δείτε υποστηρικτέ από τη μία πλευρά και από το άλλο στρατόπεδο το αντίθετο. Λοιπόν, αυτό ο οδηγό 96 είναι επίκαιρο. Άρα, διαβάστε αυτόν τον οδηγό. Sell, unit, sell. Είναι ένας οδηγός πολύ ωραίος, με ωραία γραφικά, ωραία visual. Σα σας λέει για τα sell, been a sage. LS, cut, CD, εντολές που τις έχετε μάθει. Και ίσως, εντάξει, τώρα δεν σας φαίνεται παράξενο πώς γίνεται εντολές που πριν 25 χρόνια είχαν γραφτεί σε αυτόν τον οδηγό, ισχύουν ακόμα και σήμερα και όμως ισχύουν. Άρα, αυτά όλα μπορεί να είναι 24 ετών, αλλά εν τούτη είναι επίκαιρα και ακριβώ όλα αυτά που κάνετε λειτουργούν. Όλα αυτά τα προγράμματα. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα μπορείτε να το εκτελέσετε είτε σε Linux είτε σε FreeBSD. Α, για παράδειγμα, α σταματήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σα είχα πει ότι υπάρχουν τρία κανάλια σε κάθε διεργασία. Και βλέπετε εδώ: το κανάλι 0 που είναι το κανάλι εισόδου, το κανάλι 1 που είναι το κανάλι εξόδου και το κανάλι 2 που είναι το κανάλι. Standard, output, standard error, τυπικού error, που είναι το σφάλμα, τυπικού σφάλματο. Και άλλη έξοδο βγαίνει από το κανάλι 1, άλλη έξοδο από το κανάλι 2. Μπορεί όμω χρησιμοποιώντα την προτροπή όπω σα είχα γράψει και τοποθετώ ω script 2, the direction και 1, να συνδέσει το κανάλι 2 και στο κανάλι 1 και στο τέλο να έχει μόνο μία έξοδο και την οποία θα την εφανίσει στο σύστημά σου. Γι' αυτό για παράδειγμα και επειδή πάει 11 η ώρα θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα, αν δώσω π.χ. ifcofig μα λέει τα network interfaces. Άμα, άμα δώσω κάποιο ifcofig που δεν υπάρχει, σου λέει δεν υπάρχει. Αν εδώ ε, πω π.χ. αυτή η έξοδος να πάει στο dev null, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πάει, αυτό το μήνυμα λάθος δεν πηγαίνει. Γιατί, Γιατί είναι στο κανάλι standard, R, error. Ενώ αυτό το redirection dev null σημαίνει θέλω την έξοδο του συστήματος να την καθοδηγήσω σε αυτό το ειδικό device, το κανάλι αυτό πάει αλλού. Θα μπορούσαμε λοιπόν, άμα θέλαμε να το υλοποιήσουμε με αυτή τη μορφή, δηλαδή να μην εμφανίζεται αυτό το πρόγραμμα, να βάλω δύο, Redirection και ένα, οπότε και το Standard Error πηγαίνει στο Dev Null. Ώρα για διάλειμμα. Όμως, όπως ξέρετε, τον τελευταίο καιρό δοκιμάζουμε νέα συστήματα προκειμένου να σας εμφυσίσω την όρεξη για διάβασμα και για καλύτερη μελέτη της ύλη με το νέο πρόγραμμα που έχω, έχουμε υλοποιήσει εδώ στο εργαστήριο και είναι το iLottery. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάρει μέρος στο iLottery, να δω αν έχει ανοίξει το iLottery μόνο. Να το ανοίξω λίγο. Ναι, Ενεργοποιήθηκε και μόνο του, αλλά ας βεβαιωθώ ότι είναι ανοιχτό. Ενεργοποιήθηκε. Άρα λοιπόν, μπορείτε να μεταβείτε τώρα, όποιος θέλει, να πάει στο iLottery. Ο κωδικός είναι 144. Το έχω γράψει στο PIN. Άρα, σελίδα του ARC, ARC iTools, iLottery. Ενδέχεται να θέλει login. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι ρύθμιση έχει. Πάντως, καλό είναι να κάνετε login. Όποιος θέλει, σύνδεση, κωδικός PIN 144 και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα. Υπεθυμίζω βέβαια ότι αν έρθει το κλιμάκιο των ιατρών που θα πάρει τις μάσκες, τότε θα έρθω κατευθείαν στο μικρόφωνο να σα ενημερώσω ότι θα έχουμε μία μεγαλύτερη πάυση. Αλλιώς και, και τέταρτο, ακριβώς μόλις λήξει το iLottery, θα ανοίξω το μικρόφωνο για να μιλήσουμε. Αλλά να είστε κοντά στο μικρόφωνο, μην έρθω τώρα ξαφνικά και σα πω, παιδιά, σταματάμε για μία-δύο ώρε κτλ. Να είστε λίγο σε γρήγορση για να παραδώσουμε τι μάσκε όπω σα έχω πει που έχουμε τυπώσει. Σταματάω μικρόφωνο, σταματάω κάμερα, πάυση την καταγραφή, το chat το παρακολουθώ για οποιαδήποτε απορία. Επιστρέψαμε και θα δούμε τώρα στο iLottery τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Let it roll, λοιπόν. Ας κάνω και share την οθόνη. Screen 1. Share τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε την πρώτη σελίδα, την κεντρική σελίδα του iLottery, ενός πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε υπό την επίβλεψή μου στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Let it roll για να δούμε τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Οι λειτουργικές συστήματα διαλέξει 1 ως 5 και πατάμε στα φλότερη. Ο Αναστάσιος με 12.83 είναι ο σημερινός φοιτητή που θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με εμ, να ανοίξω και το Win Office σχετικά με τις διαλέξεις 1 5. Αναστάσια είσαι εδώ, ε? Εντάξει, okay. οκ. Να συνδεθούμε λίγο στο σύστημα. Και ξέρεις τη διαδικασία. Κάθε ερώτηση διπλασιάζει τη βαθμολογία. Από 0-15 ξεκινάς, αντιμετωπίζεις την πρώτη. Βλέπεις την οθόνη που έχω θέσει. Έχεις διε... να γράψεις απάντηση έω 5. Ή να γράψεις τη λέξη joker ή κοινό. Η διαδικασία δεν ξαναγίνεται άλλη κλήρωση. Μπορεί κατευθείαν να πει κάτι λάθο και να σταματήσει εκεί η διαδικασία. Δεν γίνεται ε, να, δώσεις, να παραχωρήσει θέση σε κάποιον συναδελφό σου, όσο καλές διαθέσει και να έχει. Εσύ είσαι ο τυχερό. Ε, και... Α ακούσουμε λοιπόν, Αναστάση, την απάντηση. Λοιπόν, έχουμε. Έχουν έρθει και άλλοι εδώ πέρα, όπω βλέπω. Συνάδελφοι. Ε, Τι έγινε η εφαρμογή, Πού πήγε η εφαρμογή, Εξαφανίστηκε, Κράσαρε. Όχι, μόνο μια διεργασία, Κάπου βρίσκεται αυτή η διεργασία. Δεν βλέπουμε αυτή τη διεργασία. Νάτο. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Τι είναι ομαδοποίηση. Τι είναι ομαδοποίηση batching στα λειτουργικά συστήματα. Η διαμήρυνση του χρόνου του επεξεργασία πολλαπλέ διεργασίε, η δημιουργία των ομάδων προγραμμάτων, Τεχνική με την οποία διαβάζει κατευθείαν χειριστή φορτώνει κάθε εργασία ξεχωριστά. Όλε οι υπόλοιπε απαντήσει είναι λάθο ελλειπή. Άρα έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέποντα τον χρόνο, ξεκινήσει. Β' απαντάει ο Αναστάση, σύμφωνα με το chat που έχω δει. Για να δούμε. Ω, μπράβο, σημειώνω εγώ ότι έχει πάρει το πρώτο 015. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Άρα, τι είναι η ομαδοποίηση. Σωστή απάντηση είναι η δημιουργία ομάδων προγραμμάτων απλά ο χρηστή φορτώνει στον υπολογιστή ώστε να εκτελούνται σεριακά. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη, ε... στην επόμενη ερώτηση. Την βλέπουμε την ερώτηση. Πότε μια διαδικασία αλλάζει την κατάσταση από ready σε running, όταν η εκτέλεση διακόπτεται από διακοπή υλικού, όταν η εκτέλεση διακόπτεται από κλείση συστήματο, δοθεί από εξεργασία να συνεχίσει την εκτέλεσή τη. Α' αναφέρει ο Αναστάσης για να δούμε υποβολή το Α. Λάθος απάντηση. Αναστάση, ήταν μια λάθος απάντηση γιατί μια διεργασία αλλάζει την κατάστασή της. Η σωστή απάντηση είναι η C. Όταν τη ζωθεί, επεξεργαστείς για να συνεχίσει την κατα... κα... εκτέλεσή της. Κοίτα, απορρένει σε running. Αν διακόπτεται, είναι λάθος που είπες. Είπες Α, όπως είδα. Άρα η εκτέλεση διακόπτεται από διακοπή και λιγού. Σε αυτήν την περίπτωση είναι από running σε ready στο α που έβαλε. Ενώ το C είναι όταν τη δοθεί επεξεργαστή. Άρα, 015 σημειώνω ότι ο Αναστάση θα λάβει αυτόματα με τη μία απάντηση που είχε. Ε, και α δοκιμάσουμε λίγο. Χωρί να σημαίνει κάτι, απλώ θέλω να δοκιμάσουμε το poll, να δω ότι λειτουργεί σε εσά. Θα ήθελα λοιπόν στην επόμενη ερώτηση που θα δούμε. Πάτησα επόμενη και θα φέρει την επόμενη ερώτηση. Εν ευθέτω χρόνο. Κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που πρέπει να τις δούμε. Ε, πού είναι εδώ. Ήρθε η επόμενη απάντηση. Τι γίνεται. Θα έρθει και η επόμενη απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, εμφανίστηκε στην οθόνη σας τα ερωτήματα. Θα ήθελα να επιλέξετε, να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει η πλειοψηφία να βρει τη σωστή απάντηση. Παρακαλώ, στο poll που σας έχει εμφανιστεί, ψηφίστε. Θέλω τουλάχιστον το 70% των ψήφων, ως τώρα έχουν ψηφίσει 13. Α, μάλλον, ναι. Σε, σε αυτό το ερώτημα που βλέπετε, μάλλον το άλλαξε αυτόματα γιατί είχαμε πατήσει διαφορέ. Άρα στο ερώτημα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του hard real-time system, συστήματα λοιπόν αυστηρού, αυστηρών περιορισμών χρόνου, θα ήθελα να ψηφίσετε τη γνώμη σα, να πείτε τη γνώμη σα, να ψηφίσετε ποια πιστεύετε είναι η σωστή απάντηση. Το poll, δεν μπορεί, αν επιλέξει κάποιο στο poll κάτι, δεν μπορεί να το αλλάξει. Γιατί κάποιοι αναφέρουν ενδεχομένω ότι. Ε, έχουν ήδη ψηφίσει Μπορεί κάποιο να μου πει αν έχετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Δοκιμάζουμε εργαλεία καινούργια, όπως έχετε καταλάβει. Ε, αν μπορείτε κάποιο που έχει ψηφίσει να ξαναψηφίσει, να το αλλάξει το, το choice του, την επιλογή του. Εγώ ψήφισα ε, και δεν αλλάζει. Ωραία. Λοιπόν, ας δούμε... Ε, τους ψήφους, 66% έχουν ψηφίσει. Αλλά απάντησα με βάση την προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Έτσι καλώς, είναι δοκιμαστικό αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ε, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το μάθημα δοκιμάζουμε νέους τρόπους προσέλκυσης ενδιαφέροντος. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Έχει ψηφίσει το 73%, πάνω από 70% όπως ήθελα. Και σας δείχνω τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, λοιπόν που τα βλέπετε αυτή τη στιγμή, όπω πιστεύω, κάποιο να απαντήσει αν τα βλέπει ή όχι. Δεν τα βλέπουμε. Εντάξει, πολύ ωραία, Παναγιώτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δεύτερη και η τρίτη επιλογή έχουν μαζέψει του περισσότερου ψήφου. Για να δούμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Η δεύτερη. Χρήσιμα πάντα σε εφαρμογέ multimedia που αποτελούν εξειδικευμένο χαρακτηριστικά. Ε, το C. Περιορισμένη χρησιμότητα σε βιομηχανικό έλεγχο και σε ρομποτική. Δεν φαίνεται ούτε το βίντεο ούτε σωστό και μάλλον πρέπει να είναι το D όπως βλέπω στο chat. Ας το δούμε όμως. Οι προηγούμενες επιλογές πάντως δεν φαίνονται σωστές. Πάτσα υποβολή. Υπάρχει μια ιδιαίτερη καθυστέρηση. Μάλλον το virtual machine που εκτελεί αυτή τη στιγμή το iExams έχει κάποιο φόρτο. Άλλη φορά θα το εκτελώσει σε τοπικό υπολογιστή. Ίσως δεν είναι και τόσο βολικό. Πάτσα πάντως υποβολή. Περιμένουμε. Εν τω μεταξύ έχει έρθει και ένα κλιμάκι από γιατρού δίπλα, οπότε ίσως κάνουμε πάλι μια μικρή παύση να μιλήσω μαζί τους. Ε, φ, έχω πατήσει εδώ υποβολή όπως βλέπετε, έχει βγει αυτό που φορτώνει. Ας ανοίξω λίγο και το Task Manager να δούμε επί μήπως έχουμε κάποια διαφορετική. Ναι, σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση. Ε, κάνω λίγο παύση. Όχι, δεν κάνω παύση μάλλον θα κάνω λίγο παύση προσωρινή του recording, post recording. Άρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το D είναι το σωστό. Γιατί, α δούμε, γιατί ήταν λάθο οι απαντήσει Β και σ' που ήταν οι επιλογέ των περισσότερων φοιτητών. Λοιπόν, οι εφαρμογέ multimedia δεν θέλουν hard real time, θέλουν soft real time. Και να μην ακούσουμε τον ήχο στην ώρα που πρέπει και κάνει λίγο buffering δεν μα πειράζει καθόλου. Άρα, δεν είναι καθόλου χρήσιμο το Β. Το C. Ο βιομηχανικό έλεγχο και ρομποτική θέλουν ε, hard real time. Εννοείται, όλα τα ρομπότ είναι με αυστηρού αυστηρούς περιορισμούς. Αλλιώς, αν ένα ρομπότ καθυστερήσει να τοποθετήσει π.χ. ένα πλαίσιο στο σωστό σημείο, τότε θα έχει ο συνέπεια να δημιουργηθεί πρόβλημα στην σειρά παραγωγής, τη γραμμή παραγωγής. Άρα, το βίντεο και το ήταν λάθος. Βέβαια, ξαναλέω ότι ίσως το poll αυτό έγινε στις προηγούμενες ερωτήσεις και γι' αυτό δημιουργήσε αυτή την κάποια εντύπωση συγκεκριμένη. Το D ήταν το σωστό, Όπου χαρακτηρίζεται από περιορισμένη χρήση δευτερεύουσα μνήμη. Γιατί η δευτερεύουσα μνήμη, το virtual memory, έχει ω συνέπεια να γράφονται δεδομένα σε δίσκο και άρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να έχουμε swap file και virtual memory σε περιπτώσει που έχουμε συστήματα με αυστηρέ απαιτήσει. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, μπορούμε να κλείσουμε τα αποτελέσματα του Paul. Πάντως θα ήθελα να λαμβάνω σχόλια σχετικά με τους νέους τρόπους που χρησιμοποιώ στην διδασκαλία που πιστεύω ότι έχουν μια πρωτοτυπία ιδιαίτερη. Αφού μαζί και τους γνωρίζουμε και εγώ σε, άλλα τέτοια session Zoom δεν, τι τους έχω παρακολουθήσει. Μάλιστα να σας θυμίσω ότι με έχει ορίσει ο Πρέιτανης σε μια επιτροπή που είμαι υπεύθυνο για την ποιότητα στην τηλεκπαίδευση και πώς μπορούμε να διατηρούμε το ενδιαφέρον των φοιτητών. Οπότε έχω και ένα θεσμικό ρόλο στο να δοκιμάζω νέους τρόπους προσέλκυσης και θα ήθελα το feedback σας και ίσως και προτάσεις. Να μου πείτε, αυτό λειτουργεί θετικά, να το χρησιμοποιούμε και ενδεχομένως να το εισηγηθούμε και σε άλλους καθηγητές ή όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κλήρωση, ωραία. Κλείνουμε λοιπόν την κλήρωση του iLottery και συνεχίζουμε, α, αφού σας έδειξα το PROG 0, υπάρχει και το PROG 1, όπου είναι η συνέχεια του οδηγού σχετικά με τον προγραμματισμό σε C, αυτά που ακριβώς κάνουμε. Όλα αυτά τα αρχεία, δηλαδή το αρχείο PROG1, PROG0 κλπ, βρίσκονται στο E-Class, στην περιοχή συζητήσεων. Μπορείτε να κατεβάσετε. Βλέπετε εδώ Void, συναρτήσεις, Main, πώς κάνουμε. Εδώ έχει το CC βέβαια. Αυτό έχει αλλάξει πια. Ο compiler, και να σας δείξω λίγο το compiler, στο τερματικό, Μπαίνω στο Ζαφόρα. Μπήκα στο Ζαφόρα. Είναι το GCC, αλλά το GCC στο FreeBSD φέρει και το νούμερο. Οπότε πατώντας Tab, αν πατήσετε δύο φορές Tab, Σα δείχνει ότι οι πιθανέ επιλογέ για συμπλήρωση του ονόματο, γιατί το tab σημαίνει δείξε μου τι επιλογέ έχω για να συμπληρώσω το όνομα, είναι το νούμερο 9, GCC9. Άρα, αν πατήσουμε GCC9, έχουμε το compiler του GCC ακριβώ όπω θα είχατε στο Linux. Στο Linux δεν έχετε τον αριθμό τη έκδοση στον compiler. Εδώ στο FreeBSD το βάζει default. Βέβαια, δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσα εγώ να αντιγράψω ω διαχειριστή στο GCC 9, στο GCC για να μην έχει κανεί πρόβλημα. Αλλά αυτό θα χαλούσε τη φιλοσοφία, γιατί μετά θα πήγαινε κάποιο σε ένα άλλο FreeBSD που θα είχε GCC και θα το ψάχνε. Η άρα η λύση είναι γράφουμε GCC, tab-tab, δύο φορέ tab και το βρίσκουμε. Και υπάρχει και το CC. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε hit CC να δούμε αυτό το αρχείο το CC βρίσκεται στην τοποθεσία USR bin CC και βλέπουμε ότι υπάρχει και ο κλασικό σε compiler πριν το GCC με λιγότερε δυνατότητε, αλλά είναι ο βασικό compiler. Δηλαδή κάποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και το CC. Και αν κάνουμε man CC, θα εμφανιστεί το clang. Γιατί μπορεί να είναι men CC το όνομα, αλλά παραπέμπει στον συμβολομεταφραστή clang. Clang no input files. Στο Ζαφόρα λοιπόν έχουμε και το Clang και το GCC και διέχονται παρόμοιε παραμέτρου. Περιμένετε λίγο να κάνω μια παύση ε, για να μιλήσω. Να σβήσουμε λοιπόν τα PDF και να πάμε στο επόμενο υλικό που ήθελα να σα δείξω. Σχετικά με μια κατάρρευση λειτουργικού συστήματο ενό συστήματο που ήταν υπό τη διαχείρισή μου. Όπω σα έχω πει, διαχειρίζομαι αρκετού σερβέρ και έχω εκτενή εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων. Γι' αυτό οτιδήποτε θελήσετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Α δούμε λοιπόν μια πραγματική κατάσταση προβλήματο. Από σερβερ, από server που διαχειρίζουμε. Λοιπόν, πραγματικό σενάριο. Σε ένα σερβερ, λοιπόν, έδωσα την εντολή mount για να δούμε τι, τι δίσκους έχουμε προσαρτήσει. Βλέπουμε ότι υπήρχε ένας δικτυακός Δίσκος. Βλέπετε, το 8321217102 ήταν ένα NFS Mounting Directory. Το οποίο, NFS, είναι Network File System, δικτυακό χώρο αποθήκευση. Είναι ακριβώ το ίδιο που έχουμε και το Πλιάδε. Το πλιάδες συνδέεται με NFS με το Ζαφόρα και άρα τα αρχεία σα που βρίσκονται στο προσωπικό σα κατάλογο στο Ζαφόρα βρίσκονται ακριβώ τα ίδια στο πλιάδες Όχι ω αντίγραφα, αλλά ω αυτούσια τα ίδια, γιατί είναι ο, ο ίδιος ίδιο δίσκο, η ίδια περιοχή. Το NFS λοιπόν. Ε, είναι ένας δικτυακός χώρος προσαρτημένος σε ένα άλλο μηχάνημα. Βλέπουμε στο CronTab, το CronTab είναι ένα αρχείο του συστήματος πάρα πολύ σημαντικό για τη διαχείριση συστημάτων που εμ, εκτελεί περιοδικές εργασίες, είναι όπως το Task Scheduler. Είχα δικά μου σκριπτάκια, σας έχω αναφέρει για τα χιλιάδες σκριπτάκια που έχουν αναπτυχθεί. Ένα από αυτά τα σκριπτάκια που έχω δημιουργήσει είναι το Check Free Space, το οποίο το Check Free Space εδώ εκτελούνταν κάθε 30 λεπτά, δηλαδή 0 0-0, και 30 μετά, ξανά μην και 30, κάθε μέρα, κάθε ε, ώρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο κτλ. Check free space. Αυτή είναι η σύνταξη του χρόνου. Μπορεί να κάνει κάποιο micro να το δει. Στο κατάλογο αυτό τον κατακόρυφο το και και redirection στο DevNull. Αυτό το check free space είναι ένα σκριπτάκι που έχω φτιάξει το οποίο ενημερώνει το διαχειριστή, εμένα δηλαδή, σε περίπτωση που ο χώρος μειωθεί κάτω από ένα όριο. Και άμα Θέλετε να το δούμε. Σε κάθε σερβερ το έχω βάλει. Check. Τώρα, βέβαια, ω απλό χρήστη μπορεί να μην το δω. Αλλά να το. Αυτό είναι ένα σκεπτάκι που έχω φτιάξει. Αυτό το σκεπτάκι λοιπόν, το check free space, ελέγχει το όριο. Βλέπετε, έχω βάλει 95%. Αν είναι πάνω από 55% γεμάτο ή έχει λιγότερο από 100 MB, τότε στέλνει μια ενημέρωση μέσω email ή και SMS αναλόγως τη ρύθμιση που έχω θέσει γιατί έχω φτιάξει και ένα SMS API οπότε μου έρχονται οι SMS αυτόματα από προβληματικές καταστάσεις ώστε να έχω άμεση ενημέρωση και άμεσα να επέμβω και να το διορθώσω για την πληρότητα του δίσκου. Αν έχει γεμίσει ο δίσκος, αυτόματα λαμβάνω ενημέρωση. Αυτό λοιπόν είχε τον έλεγχο, αυτό το τον έλεγχο ως εξής ο έλεγχο γίνεται μέσω space, αυτή τη μεταβλητή ίσον, το backticks που σημαίνει εκτέλεσε, df, disk free, δείξε δί, μου λοιπόν τον άδειο χώρο, κατακόρυφο grep δολάριο 1. Δολάριο 1 είναι η πρώτη παράμετρο, δηλαδή π.χ. var, tmp κτλ. Αυτό όμω είχε το εξή πρόβλημα. Κάποια στιγμή αποσυνδέθηκε το NFS Director, γιατί έπεσε ο δίσκο. Όπω το πλειάδε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, που είναι down και έχω, ένα, και έχω άλλα μηχανήματα που είχαν συνδέσει δίσκου του πλειάδε, π.χ. τον δίσκο OPT που είναι τα προγράμματα του Linux, και αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Άρα, μόλι εκτελούνταν η εντολή DF, τότε όπω ξέρουμε από το διάγραμμα καταστάσεων που έχουμε δει σε δύο λέξει πριν, τοποθετούνταν αυτό σε disk weight και δεν ολοκληρώνονταν ποτέ αυτό το αίτημα. Άρα, είχαμε συνεχώ την εκτέλεση κάθε 30 λεπτών διεργασιών. Και μάλιστα, είδατε ότι κάθε 30 λεπτά εκτελούνταν 1, 2, 3, 4, 5. Κάθε 30 λεπτά, 5 διεργασίε μπαίνανε σε disk weight. Γιατί? Γιατί το DF κοιτούσε πάντα όλου του δίσκου, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Έκανε DF κατακόρυφο γκρεπ. Και κάθε 30 λεπτά τελείωσε μια διαδικασία και κολούσε και αυτή η block weight. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε μετά από δύο μέρε. Έκρηξη διεργασιών. Αυτά είναι δια... γραφήματα στατιστικών που διατηρώ και όπω θα πρέπει κάθε διαχειριστή να διατηρεί για όλα τα συστήματά του, για να μπορεί να έχει μια εποπτική εικόνα. Τη ομαλότητα ή τη ανομαλία σε συγκεκριμένη περίπτωση που υπάρχει. Η ανομαλία είναι εδώ πέρα ότι ενώ τυπικά βλέπετε ο αριθμό των διεργασιών ήταν. Βλέπετε π.χ. 0,2, να ήταν 250. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, κάπου 0,1 είναι. Για κάποιε μέρε, το γράφημα βλέπετε από το 2012 είναι. Ε, και ξαφνικά, 23. Ποιο μήνα άραγε, 23, δεν, δεν μπορούμε να σημείθει, δεν αναφέρει το μήνα. Α, Απρίλιο. Ναι. Τον Απρίλιο, λοιπόν, 23 Απριλίου του 2012, εκτοξεύθηκε, άρχισε να εκτοξεύεται. Βλέπετε, συνεχώ υπήρχε μια αύξηση με ρυθμό ανά 30, 30, 30, λεπτά 5 διεργασίε block weight. Βλέπετε εδώ το disk weight, αυτό το block weight, ότι είναι σε κατάσταση μπλοκαριρίσματος. Το μπλε, κοιτάξτε πόσους έχουν πάει. Χαμός. Ε, οι ανεμιστήρε άρχισαν να δουλεύουν όλο και περισσότερο για να ψήξουν το μηχάνημα. Τα ανοιχτά αρχεία, που ήταν τα ανοιχτά script, άρχισαν να, να ακολουθούν την ανιούσα. Άρα υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα. Και βλέπετε βέβαια, εδώ το, το κενό είναι ότι κόλλησε το σύστημα. Δηλαδή ήταν κολλημένο το σύστημα για περίπου μία μέρα, μέχρι να πάω να το κάνω reboot. Το έκανε reboot και επανήλθε στι φυσιολογικέ του καταστάσει. Άρα από αυτό Μπορώ να έχω την εικόνα γιατί κόλλησε το σύστημα. και Γι' αυτό είναι σημαντικό να κρατάμε στατιστικά. Γενικά, για ένα διαχειριστή σύμμετρο, είναι πολύ σημαντικό να κρατάει στατιστικά για να μπορεί να καταλάβει τι συνέβηκε. Γιατί ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι να πάω να το κάνω reboot. Το σημαντικό είναι πώ θα το διορθώσω ώστε να μην ξαναέρθουν σε αυτή την κατάσταση. Και αν έχετε δει και τη σειρά το May Day που δείχνουν τα αεροπλάνα που πέφτουν, όπω λένε και εκεί. Βέβαια, εγώ δεν την παρακολουθώ τακτικά. Ελάχιστε φορέ την έχω δει, αλλά το σημαντικό είναι, όπω λένε, πώ θα γίνει. Εντάξει, το ότι έπεσε, έπεσε, ότι κράσαρε ο σερβερ, κράσαρε. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνω ώστε να μην ξαναγίνει αυτή η προβληματική κατάσταση. Άρα λοιπόν έπρεπε να επέμβω εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν θέλω οποιοδήποτε πρόβλημα να το κρύβουμε κάτω από ένα χαλί. Δεν πρέπει να το κρύβουμε γιατί θα ξαναεφανιστεί μπροστά μα. Άρα λοιπόν, Βλέπουμε εδώ στατιστικά ότι έγινε χαμό κτλ. Ε, μηνύματα στο syslog, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούσε να, ούτε καν μνήμη να κάνει allocate, δεν μπορούσε να ανοίξει αρχείο, socket κτλ. Άρα καταλάβετε γιατί είχε κρασάρει. Δεν, ε, είχαν εξαντληθεί οι πόροι. Shutdown me on R now, δηλαδή πανεκκίνησε στο σύστημα, έφτιαξε και μετά αυτό ήταν η προσωρινή λύση για να ξεκινήσει το σύστημα, γιατί ο server πρέπει να είναι up. Έπρεπε όμω να βρούμε τι έφταιγε. Και το βρήκαμε τι έφταιγε. Έφταιγε τα block weight, άρα Έλαβα μέρημνα προ, προκειμένου να διορθώσω αυτό το πρόβλημα. Άρα, ο NFS δίσκο πάντα δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένο. Γίνεται mount, μόνο όταν χρειαστεί, on demand. Βέβαια, στην περίπτωση που έχουν πειλιάδε και ζαφόρα εκεί είναι μόνιμα συνδεδεμένο, γιατί είναι ε, σημαντικό κομμάτι τη αρχιτεκτονική. Κάθε βράδυ γίνεται unmount όλα τα network file system. Δηλαδή, υπάρχει ένα τέτοιο σκεπτάκι. φοράει, είναι spin mount, κτλ. κάτω unmount. Άρα, γίνονταν un mount. Εκεί που είχα DF και έβρισκε το disk-free σε, σε όλα τα partitions και από εκεί έπαιρνε το partition που έκανα, είδα ότι το DF έχει και την παράμετρο δολά, να παίρνει μια παράμετρο που να μας δείχνει ακριβώς το disk-free σε εκείνο το size. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αν κάνω DF, μας εμφανίζει για, για όλα... όπ κόλλησε. Να, αυτό που σας είπα τώρα. Ε, έχει πέσει το πλειάδες μάλλον και έχει mounted directory και τώρα κόλλησε το DF. Είναι block weight. Άρα, χάσαμε αυτό το τερματικό δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τίποτα, έχει μπει σε block wait. Είναι live λοιπόν το πρόβλημα αυτό που σα έχω πει. Ε, βέβαια, εδώ έγινε γιατί το πλειάδε θεωρείται ένα απόσταστο στοιχείο και δεν γίνεται να είναι down, άρα θα πρέπει να πάω να το επιδιορθώσω. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε αυτό το block weight που σα είπα, το πρόβλημα. Βέβαια, το check free space εδώ πέρα είναι η βελτιωμένη έκδοση και δεν αυξάνονται τα προσέσει. Α ξαναπάμε στο ζαφόρα με άλλο τερματικό. Λοιπόν, μπορώ να δω στο so disk merge, αν έχει κάποια καταχώρηση, όχι, δίνω την εντολή mount. Να το. Αυτό είναι το πλιάδε. Το 83, 12, 19, 19 είναι το πλιάδε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το μηχάνημα είναι down. Δηλαδή, άμα κάνω ping αυτό το μηχάνημα, δεν θα απαντήσει. Πρέπει να πάω επιγόντω να το επαναφέρω. Γιατί προκαλεί πρόβλημα στο σύστημα. Άρα, είναι down. Είναι mounted NFS file system. Γι' αυτό το DF δεν λειτουργεί. Όμω, αν κάνω DF, για παράδειγμα, κάθετο var, βλέπετε ότι λειτουργεί. Δηλαδή, το DF που ήταν DF σε όλο τα file system, και, και από όλα τα file system να επιλέξει το file system που χρειαζόμαστε να ελέξουμε, βελτιστοποιήθηκε σε DF κατευθείαν το file system. Γι' αυτό, άμα δούμε τώρα τα στατιστικά. PS, ε, Για παράδειγμα αν δώσω PS αξίου κάθετος WC, βλέπουμε ότι οι διεργασίε του Ζαφόρ αυτή τη στιγμή είναι 224. Δηλαδή έκανα δώσε μου όλες τις διεργασίες και καταμέτρησε πόσες διεργασίες είναι WC, είναι work count. 224. Δηλαδή το πλειάδες, θυμάστε, είναι down περίπου μ, από την ε, Παρασκευή, ε, τρίτη σήμερα, ε, σάββατο, ε, τέσσερις μέρες, είναι down και δεν έχει εκτοξευθεί ο αριθμό. Άρα σημαίνει ότι το script που είχα το 2012 βελτι, ε, βελτιστοποιήσει, λειτουργεί μια χαρά, δεν υπάρχει έκρηξη των διεργασιών, δεν έχουμε ένα process bombing αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν κάποιος δώσει εντολή για αυτό το file system, και, για παράδειγμα, αν πάω να δώσω l στο file system, το οποίο είναι στο mini -t NFS boot, αν δώσω εδώ πέρα αυτή την εντολή, θα το μπλοκάρουμε, μην τον μπλοκάρουμε όμως. άρα κάποιος που θα το δώσει, αλλά αυτό θα είναι, όπως είδατε, μια εντολή εδώ πέρα, df. Θα είναι ελάχιστες οι αυτές οι εντολές. Άρα, με DF ένα 1, το πρόβλημα, δεν υπάρχει και υλοποίησα και log file. Κοιτάξτε λίγο το, το log file. More scripts check free Να το, το log file. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα log file. Αν υπάρχει ένα αρχείο, τότε σημαίνει ότι ήδη εκτελείται αυτό το script και δεν γίνεται καθόλου περαιτέρω εκτέλεση. Σταματάει, exit. Διαφορετικά, Δημιουργεί το, το log file, that's log file, και στη συνέχεια αφού έχει ορίσει το threshold και το percentage, βλέπει το όνομα του υπολογιστή γιατί θέλω να λαμβάνω μήνυμα ότι το μηχάνημα π.χ. ζαφόρα έχει low space, ελέγχει ε, κατά πόσο έχουμε δικαιώματα ανάγνωση σε αυτό το φάκελο, παύλα R. Αν δεν μπορούμε να διαβάσουμε τον κατάλογο, τότε specified folder. Για παράδειγμα, και εδώ βλέπετε ότι διαγράφω το log file. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν φτιάχνουμε log file, πρέπει να θυμόμαστε να το διαγράφουμε το log file, γιατί θα διαπιστώσετε ότι αν το ξεχάσετε να το διαγράψετε το log file, δεν θα μπορεί να εκτελεστεί τίποτα άλλο. Έχω βέβαια ενισχύσει και παράμετρους silent, που απλώς, δηλαδή αν έχει δεύτερη παράμετρο, παύλα Q, μόνο να ενημερώνει με, με ένα συγκεκριμένο τρόπο space, block size. Βλέπετε εδώ πέρα πώς υπολογίζω ε, τον ελεύθερο χώρο. Χρησιμοποιώ τη μεταβλητή block size 1024 στο το DF να επιστρέφει σε ε, μονάδες του 1 kB. Και έρχονται τα μηνύματα, όπως βλέπετε, low free space. Εντάξει, να μην το δείξω παρακάτω. Ενδεχομένως είναι και τα... Ε, όχι, δεν έχει και τίποτα άλλο διαφορετικό. Κοιτάξτε, καταγράφει και ένα αρχείο var logs free space και στέλνει κανονικά ε, μηνύματα. Αυτό λοιπόν λειτουργεί, το check free space, χωρίς κανένα πρόβλημα, σε όλους τους servers και μάλιστα επειδή διαχειρίζομαι servers και Linux και FreeBSD, προσπαθώ και τα script τα κάνω portable, δηλαδή να λειτουργούν και στο ένα λειτουργικό σύστημα και στο άλλο, γιατί ναι, μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, εν τούτως, υπάρχουν μικρές διαφοροποίησεις. Άρα, με αυτά εδώ πέρα, καταφέραμε και Δώσαμε, έδωσα μια μόνιμη λύση και λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Θέλω να σας πω επί τη, επί τη ευκαιρία ότι έχω φτιάξει, όπως σας είπα, πάρα πολλά script. Αλλά αυτά τα script δεν είναι κατευθείαν με την πρώτη στην τελική του μορφή. Όλα αυτά τα script έχουν λάβει πλήθος revisions στο να βελτιστοποιηθούν. Και συνεχώς και τώρα σκεπτάκια τα οποία πήγε το check free space, για παράδειγμα, που λειτουργούσε. Τόσα χρόνια, δηλαδή, κάποια script έχω φτιάξει από το 2000. Αλλά συνεχώς προσθέτω έξω κομμάτια κώδικα. Για να δούμε λίγο. Το, το check free space, για παράδειγμα. Να κάνω stat. stat pavla x Να δούμε πότε είχε τροποποιηθεί τελευταία φορά. Γιατί είδαμε ότι το 2012 είχα προβεί σε τροποποίηση για να βάλω log file. Check free Άμα δούμε το stat1x, το stat pavla x το stat ειναι statistics για το file system. Θα δούμε. Ότι η τελευταία τροποποίηση, όχι, access, modify, modify. Κοιτάξτε λίγο. 23 Μαρτίου του 2020, δηλαδή πριν από ένα μήνα, είχα κάνει κάποια επεξεργασία. Είχα διορθώσει κάτι. Τώρα, ακριβώ τη διόρθωσα δεν μπορώ να θυμάμαι, γιατί καθημερινά βλέπω θεματάκια που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα και τα βελτιώνω. Τώρα δεν έχω log file γι' αυτό, γιατί δεν διατηρώ log file για κάθε script το τι κάνω και δεδομένου ότι δεν έχω βάλει κάτι στο header του συστήματος, μερικές φορές βάζω εδώ πέρα ότι η major αλλαγή έγινε το 2015, ας πούμε, που έκανε αυτό. Δεν έχει κάποια ε, σήμανση η επικεφαλίδα του script, άρα δεν μπορούμε να θυμόμαστε τι έχει γίνει. Αλλά αυτό το, το check-free space, όπως είδατε, που είναι φαινομενικά απλό μεν, εντούτοις, ακόμα και τώρα άμα δω κάποιο bug θα το διορθώσω, θα κάνω ένα VI, θα... Επέμβω και θα το κάνω ακόμα καλύτερο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα script, είδατε είναι ένα αριθμό κάπου 2.500, αν, αν θυμάμαι καλά, όπως είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη, που βρίσκονται ε, και συνδέονται με όλα τα συστήματα, με, με, με όλους τους σερβερ που διαχειρίζομαι, συνεχώς τα τροποποιώ. Οκ, okay. ε, Μπορούμε να πάμε στο επόμενο υλικό. Σας είχα δείξει λοιπόν για το OS Crash και κλείνουμε αυτή τη διάλεξη για να μεταβούμε στην επόμενη διάλεξη, το οποίο είναι ένα αρχείο σε C που θέλω να σας δείξω. Θα σας δείξω τη στο τερματικό. Έχουμε αυτό το αρχείο σε C. Ένα αρχείο σε C, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι μια συνάρτηση που επιστρέφει μια τιμή. Άρα γιατί τιμή τι επιστρέφει, Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι ίσως δυσνόητος ο κώδικας. Ας το δούμε όμως μαζί για να καταλάβουμε τι επιστρέφει. Αρχική τιμή μια ίσον 4. Αυτό τι σημαίνει 4 μεγαλύτερο ίσο του i. Καλημέρα, περιμένετε λίγο να πατήσω μια παύση στην καταγραφή και θα συνεχίσουμε σε τόσο λίγο. Okay. Λοιπόν, όπως σας είπα, η ημέρα σήμερα είναι ιδιάζουσα γιατί έρχονται για παραλαβές εξοπλισμού που δημιουργήσαμε στο εργαστήριο εδώ, στο, στο, στο τμήμα. Λοιπόν... Ας δούμε. Άι, μεγαλύτερο ίσιο του 1. Τέσσερα είναι. Άρα αυ, αυτή εδώ η πράξη... Θέλει κάποιος για 0,25 να μου πει τι θα φέρει ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, ε, αυτό εδώ, αν το κάνουμε, είναι C, γνώση C. Αν το IB4, θέλω μόνο να μου πει κάποιο αυτή η παρέθεση, τι θα έχει ω αποτέλεσμα. Μόνο αυτή η παρέθεση κάποιο που μπορεί να μου πει στο chat, true. Απάντησε πρώτα η σταματία. Μπράβο, σταματία. True. 025 σε περιμένει με τη διαδικασία που γνωρίζει. True επιστρέφει. Είναι μια boolean πράξη. True or false. Άρα αυτό επιστρέφει true. Και στη συνέχεια ε, αυτό το μεταφέρουμε το true, δηλαδή ένα μπορούμε να πούμε. Το ένα το κάνουμε τέσσερις ολιστήσεις αριστερά, τέσσερις ολιστήσεις δεξιά, πάλι true παραμένει. Ε, και τελικά, εδώ δηλαδή έχουμε καταλήξει στην τιμή 1, οπότε έχουμε ένα μικρότερο του i. Άρα πάλι μια λογική πράξη, false θα επιστρέψει αυτό. Άρα αν το κάνουμε compile, π.χ. το clang, θα μας... ή με το gcc, Ας το δούμε καταρχήν με το gcc. Quiz C. Το κάνω compile. Υπεθυμίζω ότι αν δεν βάλουμε τίποτα μετά το GCC εννοείται ότι δημιουργείται ένα αρχείο alpha.out αν τοποθετήσουμε παύλα o από το output και βάλουμε ας πούμε δασιγένης τότε δημιουργείται το αρχείο δασιγένης, το εκτελούμε Τι έγινε, κάποιος στο chat να μου πει Πού θα δω το αποτέλεσμα, 025, ο πρώτος, που θα θελήσει να απαντήσει, μα δεν κάνει τίποτα τελικά το πρόγραμμα. Γιατί, τι έγινε και δεν έχουμε κάποια επιστροφή. Περιμένω στο τσάντε, βλέπω να υπάρχει η απάντηση, ίσως είναι αρκετά εξειδικευμένη η απάντηση. Ίσως απαιτεί γνώσεις ιδιαίτερες. Αναστάση, λέει στο φάκελο TMP. Εγώ τώρα είμαι στο φάκελο root. Τι σχέση έχει το TMP, όχι, δεν είναι στο φάκελο TMP τα αποτελέσματα. Δεν είναι εκεί. Δυστυχώ δεν είναι εκεί η Αναστάση, αλλά α το ξανατρέξουμε. Πού πήγανε, παιδιά, τα αποτελέσματα. Πρέπει να βρούμε τα αποτελέσματα που έχουν πάει. Λοιπόν, ε, δεν βλέπω να υπάρχει το το ερώτημα οπότε, θα σα δείχνω εγώ, αυτό κάνει return. Επιστρέφει. Επιστρέφει τιμή επιστροφή. Επιστρέφει στο φλοιό. Επιστρέφει λοιπόν στο δολάριο ερωτηματικό. Άρα δεν είναι printf για να επιστρέψει στο standard output. Δεν είναι error να επιστρέψει στο standard error. Επιστρέφει return value. Άρα το εκτελούμε και το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό. Αν το εκτελέσουμε δεν βλέπω τίποτα. Αν όμως ε, δώσω Έχω αυτό, βλέπω κάτι. Και μια που είμαστε σε αυτό εδώ το κομμάτι, μπράβο στα ματιά για να δούμε όμως ερω... την ερώτηση που θα θέσω τώρα. Κοιτάξτε λίγο ρε παιδιά, τι έγινε, 0,25 που με εξηγήσει. Το εκτέλεσα εδώ, βλέπα, βλέπω ένα και μετά από λίγο άλλαξε η τιμή επιστροφής και έγινε 0. Παράξενο. Τι να συμβαίνει άραγε. Στο chat μπορεί κάποιο να. ή μικρόφωνο. Ε, αλλά βέβαια το chat είναι καλύτερο γιατί είναι θέμα ε, συριοποίηση των απαντήσεων. Ε, αναφέρει κάποιο ε, το exit status ανέρεσε το pre previous. Δηλαδή, τι εννοούμε ανέρεσε. Δηλαδή, αν το εκτελέσω ακόμα μια φορά, θα ξαναγίνει ένα. Κάθε φορά που το εκτελώ, έχουμε κάτι σαν ε, πυλινότ και έχουμε συνεχώ ε, ε, αντιστροφή. Τι να συμβαίνει άραγε. Για πείτε μου λίγο σε αυτό. Ε... Λοιπόν, δεν βλέπω να απαντάει κανεί, άρα θα σα πω εγώ τη λύση. Κοιτάξτε τι γίνεται, Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι θέμα εμπειρία ή θέμα προσοχή. Λοιπόν, εκτελώ το DASINKENIS. Επιστρέφει τιμή return value 1. Το 1 είναι το false στο λειτουργικό σύστημα, στο Unix. Στη συνέχεια. Το εμφανίζω και είναι 1. Όταν πάω να το ξαναεφανίσω, αυτό δεν είναι η τιμή επιστροφή του Ντασιγέννη, αλλά η τιμή επιστροφή του προηγούμενου προγράμματο. Η τιμή επιστροφή δηλαδή του ΕΚΟ. Και το ΕΚΟ εκτελέστηκε κανονικά. Άρα εδώ πέρα, το ΕΚΟ σε αυτή την περίπτωση. Είδατε ότι εκτελέστηκε κανονικά, γι' αυτό είναι 0. Για ε, πείτε μου λίγο στο πόλ που έχω κάνει. Καταλάβατε γιατί την πρώτη φορά είναι ένα και μετά είναι μηδέν. Παρακαλώ ψηφίστε λίγο για να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να ε, τοποθετήσω ε, κι άλλο υλικό. Ε, ε, είδατε. Λοιπόν, το 58% πείτε και η υπόλοιποι τη γνώμη σας. Ε, όσο το λέτε, ας εγώ σας ξαναπώ μια φορά εδώ τι γίνεται. Εκτελούμε τον τα συγγένεις. Επιστρέφει false. Άρα, μόλις πάμε να το τυπώσουμε, επιστρέφει πράγματι το 1 που είναι το false. Όταν πάω να το ξαναεκτελέσω όμως, επιστρέφει πάντα την τιμή επιστροφής του προηγούμενου προγράμματος. Το προηγούμενο πρόγραμμα τώρα είναι το echo, δεν είναι το da όταν δώσω echo δολάριο ερωτηματικό, επιστρέφει 1. Όχι, ενώ είχε επιστρέψει 1, το echo δολάριο επιστρέφει 0. Ο οποίο τώρα, άμα το ξαναεκτελέσω, είναι 0. Δηλαδή, το, αυτή η τιμή επιστροφή. Αφορά στην εκτέλεση του προηγούμενου προγράμματο, το Echo. Αυτό το Echo εκτελέστηκε σωστά. Άρα αυτό είναι 0. Αυτό το Echo, λοιπόν, εκτελέστηκε σωστά. Εκτυπώνει την τιμή επιστροφή του προηγούμενου προγράμματο. Είναι το Echo. Εκτελέστηκε σωστά. Άρα, όταν εδώ ζητήσω το Echo, θα επιστρέψει 0. Είδα ότι το 85% των φοιτητών κατανόησε ορθά το λόγο που γίνεται αυτό. Άρα. Εμ είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Άρα στο πρόγραμμά μας, εδώ πέρα, θα έχουμε τελικά, όπως το εκτελέσαμε, false. Γιατί, Γιατί στο τέλος, σε αυτό το σημείο, θα έχουμε το 4, μικρό το, ε, μάλλον το 1 μικρότερο ίσο του 4, που είναι false. Άρα επιστρέφει false. Γι' αυτό όταν το εκτελέσουμε τον τασιγκένης, επιστρέφει false. Και σε αυτό το σημείο, Ας δούμε το εξής. Αν εγώ το εκτελέσω τα συγγέννη και δώσω έκο. ok echo μάλλον θα δώσω αυτό εδώ πέρα. Θα εκτυπωθεί το β1 ή το β2 και γιατί. Αν κάποιο θέλει να πάρει το μικρόφωνο να το εξηγήσει για να μην κάθεται και γράφει τρει προτάσει, μπορεί να το κάνει. Απλώ ε, το ερώτημα λοιπόν είναι με αυτή τη σύνδεση των εντολών στο Unix, θα εκτυπώσουμε στο τέλο Β1 ή θα εκτυπώσουμε Β2 ή τίποτα. Κάποιο που θέλει με θάρρο και παρησία να πάρει το μικρόφωνο και να ακουστεί αυτήν σε αυτή την καταγραφή και να βγει στο YouTube ή αλλιώς να το δούμε στο chat. Θα περιμένω λίγο. Αν θέλει κανείς, έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε. Δεν βλέπω κάποιος να... Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι, Δημήτρης ακούμε. Ναι. Χαίρετε. Ε, υποθέτω ότι τη στιγμή που το τελεία κάθετος δασηγέννης ναι. θα βγάλει αποτέλεσμα 1, το οποίο, όπως είπατε, είναι το false. False, πράγματι οτιδήποτε και να βάλουμε μετά στο και, θα βγάλει false. Οπότε αυτό εδώ πέρα θα συνέρθει, θα βγάλει false. Άρα θα βγάλει ένα. Όχι, Ενώ από αυτό εδώ πέρα, επειδή έχουμε συνδέσει αντολές echo, θα εκτυπωθεί σίγουρα, σου λέω εγώ, 100%, ή θα εκτυπωθεί το β1, ή θα εκτυπωθεί το β2. Το θέμα είναι τι θα εκτυπωθεί, όχι τι θα επιστρέψει, τι θα εκτυπωθεί στο standard output, στην έξοδο. Άρα, λοιπόν... Ε, α, το ερώτημα είναι τι θα εκτυπωθεί στη Standard Output, όχι τι θα επιστρέψει. Θα εκτυπωθεί το Β1 ή θα εκτυπωθεί το Β2. Αν θέλεις, Δημήτρη, πάντως να... επαναδιατυπώσεις την απάντησή σου, μπορείς. Υπενθυμίζω 0.25. Θα πάρει ο προσεκ... προσεκτικός και επιμέλης φοιτητής. Μπορώ να το πατήσω, λοιπόν. Να το δούμε. Να σας πω εγώ, μάλλον. Να σας πω εγώ πριν πατήσω αυτό επιστρέφει false. Άρα, από τη στιγμή που το κάνουμε και echo, αυτό το και σημαίνει μόνο αν η προηγούμενη εντολή εκτελεστεί με επιτυχία με true θα εκτελεστεί. Άρα, αυτό το κομμάτι δεν θα εκτελεστεί. Γιατί? Γιατί έχουμε false. Αυτό το or σημαίνει αν το προηγούμενο δεν εκτελεστεί, γιατί είναι false, τότε θα εκτελεστεί αυτό. Άρα, εκτελούμε τον τα Δεν εκτελείται αυτό, άρα εκτελείται β2. Άραγε θα εκτελεστεί Β2. Για να δούμε. Πράγματι Β2. Δεν το είχα δοκιμάσει. Είναι, είναι τελείω live αυτό. Δεν έχω κάνει κάποια προετοιμασία να το εκτελέσω από πριν. Οπότε με την λογική αυτή τη στιγμή που το βλέπω μπροστά μου, εξάγω τα συμπεράσματα. Άρα αυτό ήταν false. Όταν είναι false κάτι, δεν μπορεί να εκτελεστεί το άλλο. Ας δούμε λίγο ε, ένα διαφορετικό παράδειγμα. Αν είχαμε αυτό ή echo β2, εκτελείται το β2 γιατί αυτό ήταν false. Άρα αυτό σημαίνει αν το προηγούμενο είναι false, εκτέλεσε το β2. Αν το κάνω έτσι, θα εκτελεστεί και το β2 και το β1. Γιατί αυτό είναι false. Άρα εκτελείται ό,τι ακολουθεί. Εκτελείται το β2. Επιτυχία. Εκτελέστηκε με επιτυχία. Άρα και εκτελείται και το επόμενο με επιτυχια echo Έκο β1. Άρα λοιπόν εκτελείται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα, αυτές οι δομές, ξέρετε, είναι σημαντικές στα scripts. Και εγώ τις χρησιμοποιώ πια πάρα πολύ. Δηλαδή, αν αποτύχει μια εντολή, να έχει κάποιον τρόπο να εκτελέσει κάτι άλλο. Είναι σημαντικά αυτά τα σύμβολα και σημαίνει εκτέλεσε μόνο αν είναι λογικό true, or, σημαίνει εκτέλεσε αν είναι λογικό or. Μπορούμε να κάνουμε και ενδεχομένως στο bus cell, να βάλω bus, και ομαδοποίηση, για παράδειγμα, κοιτάξτε, τα συγγέννης, δηλαδή αυτό το ίδιο που είχαμε δώσει εδώ πάνω, θα σας το δώσω τώρα με άλλη μορφή. Θα το βάλω μέσα σε παρεθέσεις. Το βλέπετε αυτό. ECO V1, OR ECO V2. Και εννοείται δεν εκτυπώνει τίποτα. Γιατί αυτό επιστρέφει false. Και, που σημαίνει να εκτελεστεί μόνο αν υπάρχει false, θα εκτελεστεί το άλλο. Το οποίο το άλλο, κομμάτι της εντολής, δεν εκτελείται γιατί αυτό ήταν false. Άρα βλέπετε ότι με τη χρήση των παρενθέσεων μπορούμε να ομαδοποιήσουμε αυτές τις εντολές. Οκ. Okay. Είδαμε λοιπόν το quiz C example. Για να δω τι είναι αυτό. Το ίδιο πρέπει να είναι. Ναι, είναι ο ίδιος ο κώδικας. Είδαμε λοιπόν αυτόν εδώ τον κώδικα. Ε, τώρα, ε, κάποια εδώ έχω κάποια scripts, τα οποία όμως τα αναλύσαμε και σε προηγούμενη διάλεξη. Καταρχήν και χθε είχαμε το online φροντιστήριο στα λειτουργικά συστήματα, το βράδυ όπως ξέρετε, η έξτρα ώρα που δεν φαίνεται στο πρόγραμμα και ενημερώνεστε μέσω e-class. Είχε αρκετή συμμετοχή, μπήκαν αρκετοί φοιτητέ. Ε, οπότε αυτά τα προγράμματα, τα scriptάκια τα συζητήσαμε χθε. άρα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Ε, τώρα, το φυλάδιο που υπάρχει, θα πρέπει να το μελετήσετε για να υλοποιήσετε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν κάποιες παραδόσεις στο e-class. Πώς κάνουμε compile πηγή ο αρχείων. Δηλαδή κάποιοι φοιτητέ που έστειλαν μήνυμα το πλειάδες έχει πέσει, δεν μπορεί να κάνουν το εργαστήριο. Ασφαλώς δεν ισχύει, είναι άτομο. Γιατί, όπως σας είπα, στα λειτουργικά συστήματα ο κεντρικός μας σερβερ είναι το Zafora. Στο Zafora μια χαρά λειτουργούν όλα. Στο Zafora, λοιπόν, θα πρέπει να το δουλέψετε και όλο αυτό το φυλάδιο μπορεί να το δουλέψετε στο Ζαφόρα και αναγράφω ότι χρησιμοποιούμε το Clank ή το GCC με πατώντας Tab και βγαίνει το 9. Γιατί του χρόνου ή του παραχρόνου μπορεί να πάει το 10. Άρα δεν γράφω εδώ ότι είναι το GC 9 ή GC 10, GCC και Tab Tab και κάθε φορά ενημερώνεται αυτόματα. Λοιπόν, ε, έχει πάει και 8, οπότε σε αυτό το σημείο θα πρέπει σιγά σιγά να σταματήσουμε. Ήδη έχουμε καλύψει τα 8 λεπτά, υπερκαλύψει τα 8 λεπτά ε, που είχαμε ε, κατά τη διάρκεια της δύο ώρης αυτής της διάλεξης. Την επόμενη φορά, στην επόμενη διάλεξη, θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, όπως πόρους, αδιέξοδα και αποφυγή αδιέξοδα, γιατί είναι αρκετά σημαντικά. Βέβαια, στο YouTube υπάρχουν όλες αυτές οι διαλέξεις. Μπορείτε να τις μελετήσετε με το δικό σας ρυθμό και γι' αυτό στα μαθήματα, όπως και στην αίθουσα αλλά και στα τηλεμαθήματα, προσπαθώ να σας μεταφέρω γνώσεις που δεν είναι διαθέσιμες από τις YouTube διαλέξεις. Γι' αυτό ε, ακολουθούμε ένα διαφορετικό τρόπο προκειμένου να μάθετε κάτι νέο. Δεν θέλω να μεταδίδω και να μεταφέρω τα ίδια και τα ίδια που ε, ε, ενδεχομένως κάποιος που το έχει παρακολουθήσει τα έχει ακούσει. Κάθε φορά, κάθε χρόνο προσθέτω νέες γνώσεις ε, εκτός από το, το βασικό κομμάτι της θεωρίας. Μια ερώτηση που έλεγα στο chat σχετικά με την παράδοση των εργασιών. Καταρχήν, η διάλεξη είναι αποσυνδεμένη με τα εργαστήρια. Π.χ. διάλεξη μιλάμε για πόρου, για διέξοδα. Στο εργαστήριο έχουμε φλοιό και προγραμματισμό. Άρα δεν συνδέεται η διάλεξη με το εργαστήριο. Είναι δύο ανεξάρτητες ροέ. Βέβαια, στο τέλο του μαθήματο έχετε γνώσει και το θεωρητικό κομμάτι πώ πώς δημιουργούνται και σχεδιάζονται τα λειτουργικά συστήματα και τι υποσυστήματα έχουν. Αλλά και το πρακτικό κομμάτι πώς προγραμματίζουμε ένα λειτουργικό σύστημα. Όμω. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ακολουθούμε δύο ανεξάρτητε παράλληλε ροέ. Βέβαια, στη θεωρία δίνω παραδείγματα από το εργαστήριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, αν δεν διαβάσει κάποιο τη διάλεξη τη ενότητα 6, όπω είναι αυτή που εμφανίζεται τώρα, δεν θα μπορέσει να κάνει το εργαστήριο 6. Σχετικά τώρα με την παράδοση από την αρχή ήταν γνωστή η, ημερομηνία παράδοση και δεδομένου ότι είσαι στο σπίτι, δεν θέλω να μπούμε σε μια λογική για παρατάσει. εκτός Εκτό αν υπάρξει σημαντικό ρόλο λόγο για κάποιο συγκεκριμένο. Να πει, π.χ. εγώ, κύριε καθηγητά, είμαι πάσχον εμπίρετο με COVID. Τότε δεν θα σου δώσω παράταση όσο χρειαστεί. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο λόγο, ή αν δεν είναι στο ίδιο άμεσο συγγενικό σου περιβάλλον κάποιο τέτοιο λόγο, δεν θα δοθεί η παράταση. Όπω ξέρετε, παρατάσει δίνονται μόνο σε σημαντικού λόγου. Αν κάποιο από εσά έχει σημαντικό λόγο για να λάβει παράταση για την παράδοση τη εργασία, να μου στείλει ένα email με μια καλή δικαιολόγηση και θα το απαντήσω. Όπω απαντώ πάντα. Κλείνουμε λοιπόν τη διάλεξη. Έχετε κάποια εργασία στο eClass να παραδώσετε, μην το ξεχάσετε αυτό. Και θα ανοίξω το quiz. Το quiz των γνώσεων, που πια είναι μια ίσως πατροπαράδοτη συνήθεια, θα έλεγα, εδώ και δύο-τρία χρόνια που υπάρχει, όπου στο τέλος κάθε διάλεξης καλείστε να λάβετε προαιρετικά μέρος σε ένα παιχνίδι γνώσεων, γιατί όπως σας είπα, κάποιος μαθαίνει καλύτερα παίζοντας. Άρα λοιπόν, πρόκειται να ξεκινήσει το παιχνίδι μπορείτε να συνδεθείτε στην διεύθυνση που γνωρίζετε και θα σας εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω τη διάλεξη, θα παραμείνω βέβαια στο κανάλι. Άρα λοιπόν, εσείς εδώ μεταξύ συνδέεστε, κλείνω τη διάλεξη για το YouTube, θα ανέβει στο YouTube προσεχώς και θα παραμείνω όμως στο κανάλι για να συζητήσουμε τα καθέκαστα. Stop recording.